ψυχή μου, δώσ' τα ψυχή μου. Όλοι έχουμε μαθημένα κάτι να ζούμε κρυμμένο βαθιά. Κάνετε ένα λίγο μάλα. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει κανείς. Σπίτι μας όλοι. Δεν είναι καλημέρα σήμερα. Είναι τελευταία δύσκολη μέρα. Τελευταία δύσκολη. Ναι. Για ποιους. Για όλους. Άνοιξε, Για όλους μας είναι. Γι' αυτό λοιπόν. Ναι. Θα βάλω βέρτη για να ανέβει διάθεση. Μέσα, πάμε κόντρα στα δύσκολα. Δηλαδή, ποιοι είναι, ποιοι θα περάσουν κακά. Όλοι, όσοι κυκλοφορούν, όσοι έχουν δουλίτσες να κάνουν, έχουν πρόβλημα. Δεν θέλω, σήμερα έχω κέφια. Δεν καταλαβαίνουμε από προβλήματα. Α, ωραία. Θα πάμε. Χρόνια. Θα σταματήσετε αυτό το στυλάκι τώρα, δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα. Να σα πω κάτι, να του ανεβάσουμε λίγο. Βεβαίως. Να του φτιάξουμε τη διάθεση. Λοιπόν, για ανέβα λίγο με το βέρτη. Ο συμπαρουσιαστής μου πού είναι, ο συμπαρουσιαστής μου. Δεν ξέρω, πάλι χάθηκε. Δεν ήρθε. Πώς δεν ήρθε, μπορεί να μην έρθει. Γιατί να, άμα θέλει δεν έρχεται. Δεν καταπιέζουμε θέλει, εδώ. Θέλει και έρχεται. Τι. Θέλει και έρχεται, του αρέσει η παρέα μας. Λοιπόν, μην ορκίζεστε τίποτα, σας το λέω. Γιατί όταν ορκίζεστε μετά παραβαίνετε τους όρκους και το πρόβλημα γίνεται εντονότερο. Γι' αυτό λοιπόν θα λέτε αυτό. Πάμε ψυχή μου, δώσ' τα ψυχή μου. Ωραία, καλά. Πώς θα τους το φτιάξουμε τη διάθεση. Με χορό και τραγούδι. Με χορό και τραγούδι μόνο. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν προλάβουμε να βγάλουμε όλα τα θέματα που έχουμε. Έχουμε τα πάντα στο όλε. Ό,τι ζητάει η καρδιά σας, ό,τι θέλετε. Πάω στο συμπαρουσιαστή μου. 2-10-4-81-5-60 και 2-10-4-81-5-70. Πάμε καρδιά μου, είσαι γιατριά μου. Κάνε το σταυρό του. Κάτσε εδώ. Το έκανες μπουζουκλερί το μαγάζι, το έχεις κάνει. Γιατί τι έκανα. Μπουζουκλερί, για τα σκυλάδικα είμαστε. Ναι, ναι. Σε άλλωσα την Παρασκευή, έχεις σαλώσει. Ναι. Τι. Σου έμεινε από την Παρασκευή το βράδυ. Πάμε ψυχή μου, δώσ' τα ψυχή μου. Να κάτσω. Σήμερα είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα, μου ευχαριστώ πολύ. Βάλαμε και τα τρυπητά μας. Βάλαμε τα τρυπητά μας, γιατί ξέρεις. Γιατί είπε η κυρία Λουκά ότι σήμερα είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη για πολύ κόσμο. Να μας δώσω τώρα κανονικά. Όχι. Όλα που σας το δω, εγώ δεν με νοιάζει, μας δίνω. Μα, λοιπόν, μη μας δίνεις, ξέρω. Όλα ήταν όλα μια χαρά. Με το που μας λέει η κυρία Λουκά σήμερα είναι μια άσχημη μέρα, αρχίσανε. Η Χρύση λασκόνταψε. Μπερδευτήκαν τα καλώδια εκεί. Εσύ είτε και τον Ικόμπλητη. Έγινε μπάχαλο. Ναι, με το μας το είπανε. Αν μας το λέγανε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λειτουργούσαμε. Ναι, να σου πω, είναι καλό να βγαίνεις που και που. Δηλαδή βγήκαμε όλο το όλε μαζί και πήγαμε στο Ρωμαίο. Αν είσαι την Παρασκευή. Ναι, είναι καλό να βγαίνουμε. Και σου έμεινε. Μου έμεινε, είχα πολύ καιρό να πάω να διασκεδάσω. Πέρασε όμορφα. Ναι, αφού ήμουν με τους συνεργάτες μου όλες τις εκπομπές, πέρασε πολύ ωραία. Μου έλειπαν βέβαια και οι τεχνικοί. Θα έπρεπε να σωστό. Έπρεπε, δεν τους πήραμε. Αλλά όταν έφυγες εσύ, ήρθε ο Λιδάκης. Εντάξει, δεν μπορούσα να μείνω πολύ. Τι να κάνω, αφού είχες την άλλη μέρα αγώνα, προπόνηση τύχης, δεν ξέρω. Χειρουργία και τέτοια. Ήρθε ο Λιδάκης και έγινε χαμός με το Γιαννιά. Δεν μπορούσα να περιγράψω. Χόρευα στο τραπέζι. Τι κακομοίρες γινόταν. Χρόνια πολλά, είπαμε σε αυτό το σπίτι. Όχι, όχι, δεν είπαμε. Έλα, λέγε. Λοιπόν, γιορτάζουμε σήμερα οι Μιχάληδες. Ναι. Ο κολλητής μου Σταμάτης. Γεια σου, Σταμάτη, κολλητέ μου Κώστα. Α, και ο Μαλέλης. Χρόνια πολλά. Μάλιστα. Η Άγγελη. Άγγελος. Ποιοι άγγελοι. Η Σταματή. Ναι, Σταματή. Εντάξει. Το είπαμε αυτό. Και τα θηλυκά υπογνωστικά. Γαβρίλ. Και Γαβρίλ. Γαβρίλ. Μάλιστα. Μιχάλης. Χρόνια πολλά σε όλους. Να τους χαιρόμαστε. Να είναι καλά. Πάνω απ' όλα, Και να είναι ευτυχισμένοι, εγώ θέλω. Τίποτα άλλο δεν θέλω σε αυτή τη ζωή. Να είναι καλά ο κόσμος. Τι κάνεις, πώς τα περνάς. Ωραία. Ωραία. Ναι, είμαι λίγο άρρωστος. Απαπα. Ο λαιμός μου. Ναι. Κρύωσα. Να μας πάρει παρακαλώ κάποια κυρία ή κάποια δεσποινίδα ναι. η οποία ξέρει να δίνει βότανα. Γιατί δεν πίνεις εσύ κάποια και τέτοια. Δεν μ' αρέσουν. Ναι, ναι. Ως αθλητής. Τα φάρμακα για αυτό. Ούτε ασπιρίνη δεν πίνεις. Ή κάνω λάθος. Δεν πίνεις. Ένα βοτανάκι από ένα χεράκι κοκκ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 κkk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 k
Ναι, εντάξει, ωραία. Όλοι λοιπόν γιορτάζουν σήμερα. Μα κάνουν νοήματα απ' έξω, ξεχάστε αυτό. Μπορείτε, εντάξει, θα του πούμε. Τώρα αρχίσουμε να λέμε όλα τα ονόματα. Ναι, δεν γίνεται σήμερα. Ούτω ή άλλω δεν μπορούμε να πούμε και σήμερα τι θέματα έχουμε. Γιατί δεν ξέρω, πρέπει να κλείσουμε στι 3 ώρα το μεσημέρι, λέω εγώ καλύτερα. Τι δεν κάνουμε σήμερα, να ψηλό.
ψηλό. Ναι, ψηλοϊπέρβαση. Ψηλοτηλεμαραθώνιο, θα έλεγα. Για να μας μαλώσει ο Τρακάκης. Σε παρακαλώ, είναι το δελτίο. Φιλάρα, θα τον φωνάξουμε εδώ. Ναι. Θα τα γρήγορα, θα τον βοηθήσουμε κι εμείς. Ναι. Και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Θοδωρή, θες να μας πάρεις και τους δυο να κάνουμε το μεσημεριανό δελτίο. Έχουμε να σου πούμε εμείς πάρα πολλά πράγματα. Δεν είπαμε πρωταφιλιά. Στον κύριο Λιάτσο, θα πάω να πω εγώ το δελτίο. Νομίζω κάτι τέτοιο είχαμε. Α, ναι. Εντάξει τότε, να πάτε, να πάτε. Στην υγειά σου, βρε Κώστα μου. Στην υγειά σας. Να σου πω να ξεκινήσουμε καλά. Γιατί έχουμε πολύ λαό σήμερα εδώ πέρα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, όμως πάντα, ούτε ξέρω τι έχουμε να δείξουμε. Και τι πληρώνεσαι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, θα κάθομαι εγώ να κουράζομαι και θα παίρνεις τα λεφτά τζάμπα. Είμαι ωραίο παιδί. Α, και εμείς είμαστε ωραίες, αλλά δουλεύουμε. Ε, κορίτσια, τι έχετε να πείτε. Δηλαδή, οι ωραίοι δεν δουλεύουν, τι κάνουν οι ωραίοι. Μην πάρω τη μαμά σου τηλέφωνο. Όχι, μάνα μου. Η μάνα σου είναι εδώ, απ' έξω, όπως είδες. Θα τη βγάλω σε λίγο να δει τη μαμά του Φραγκολιά. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Σιγά μη, η μάνα μου είναι. Σιγά μη βγει η μάνα μου. Γιατί τι έχει η μάνα, μια κουκλάρα πια. Σοβαρή γυναίκα, δεν είναι. Δηλαδή, εμείς που βγαίνουμε είμαστε μη σοβαροί άνθρωποι. Ε? Είμαστε λίγο ψωνισμένοι. Είμαστε λίγο νούμερα, λίγο, νομίζω. Νούμερα, ναι. Να ξεκινήσουμε. Πες μια καραμελίτσα. Τι καραμελίτσα είναι αυτή. Είναι χωρίς να δει ποράκι. Καραμελίτσα. Γιατί με προσέχεις, μου θες να μου πεις κάτι. Όχι. Μην κρυώσεις κι εσύ. Τέτοια κάνεις γι' αυτό. Σ' αγαπάνε όλοι. Να σου πω, θες να πάμε λίγο. Είναι ο Γιάννης Αγγελής, ο οποίος κάνει κάτι πολύ ωραίο. Αλλά... Νομίζω έχουμε σηκώτη σήμερα. Τι σηκώτη. Το έχεις πρίξει το σηκώτη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά νομίζω. Αχ, δεν σου είπα. Τι? Στο Ρωμαίο που έφυγε. Μα έχει ζολάνει με το Ρωμαίο. Το κάψαμε το μαγαζί. Τα άμαθα. Όχι αυτό. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ανέβηκα, τραγούδισα, χόρεψα. Τα έμαθα, ναι. Όχι, αλλά. Έκανε ντουέτα. Και ο Ηλίας ο Φλωριώτης ανέβηκε, βρε. Έμαθα σε μπιακέ πρώτε. Χαμός, δεν μπορεί να φανταστεί τι έγινε. Λοιπόν, να φάω την καραμελίτσα και να πάμε. Να σου πω κάτι. Πρόσεξα προχθές. Καθίστε μισό λεπτό. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία παπούτσια. Ευχαριστώ. Λέω το εξής, ότι είδα το Βέρτι. Την Παρασκευή, όχι. Όχι, την Παρασκευή, είδα άλλους. Μάλιστα. Το Βέρτι. Ο οποίος Βέρτις είναι πολύ γλυκό παιδί. Και είναι όμορφος. Τόχνε οι Μακεδόνες. Ναι, είναι όμορφος, είναι καθαρό. Τώρα από Μακεδόνες, για μένα συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλή, αυτό που κάνει στην αρχή. Βγήκανε με μήνυμα για τον κύριο Μπούς, η Μακεδονία είναι ελληνική άσχετο. Αυτό είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω. Μπορεί να κάνουμε και εμείς την εκπομπή. Το κάνουμε αύριο. Για να πω κακή λέξη, αλλά. Όχι, πρόσεξε. Λογοκρισία πρέπει. Για έλεγα για το Βέρτι που αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες. Θέλω να μου πεις, για ποιο λόγο πιστεύεις ο Βέρτις αρέσει στις γυναίκες, γιατί έχει καλή φωνή μόνο. Είναι ωραίο παιδί, γλυκό. Ναι. Νομίζω ότι έχει παραμείνει ίδιος από όταν ξεκίνησε μέχρι τώρα στην πορεία του. Ωραία. Είναι Μακεδόνες. Και έχει και ωραία τραγούδια. Έχει λοιπόν, να σας πω κάτι, επειδή μας είπε η κυρία Λουκά ότι δεν είναι καλή μέρα σήμερα, εμείς θα την κάνουμε να είναι καλή Κώστα. Τέλος. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Γι' αυτό πληρωνόμαστε. Έτσι. Μην το θέτεις τώρα έτσι. Πάμε. Αυτό πληρωνόμαστε. Κάνει πολύ καύσωνα σήμερα. Έχει ζέστη. Πάμε να δούμε λίγο Βέρτι. Πάμε. Και μετά να δούμε την Άβραξε Παπαδάκου. Ήρθε, βάφτηκε. Ήρθε. Α, ήρθε, βάφτηκε. Και την αδελφή του. Την αδελφή του. Ελπίζω και τη δικιά μου. Φέρετε και τη μάνα μου, φέρετε και την αδελφή μου. Κυρίες, μείνετε εδώ παρακαλώ και κύριοι. Πάμε να δούμε λίγο. Βέρτι! Ο Νίκος Βέρτις βγαίνει στην πίστα τραγουδώντας για το αστέρι του και ο κόσμος ξεσηκώνεται. Ο νεαρός τραγουδιστής με ένα φρέσκο νεανικό πρόγραμμα με pop και λαϊκές επιτυχίες θεωρείται ήδη από τον κόσμο άξιο διάδοχος του Γιάννη Πλούταρχου στο νυχτερινό κέντρο της παραλιακής Λεωφόρου. Είναι μεγάλη ευθύνη αλλά είναι και πρόκληση ταυτοχρόνως, τουλάχιστον για μένα που είμαι έτσι νέος και στο ξεκίνημα της καριέρας μου. Και δόξα τω Θεώ, όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος Βέρτις στη συνέντευξη που έδωσε αποκλειστικά στο Star μιλά για τον Γιάννη Πλούταρχο και τις φήμες που ήθελαν τους δύο καλλιτέχνες να βρίσκονται σε κόντρα. Με τον Γιάννη. Όχι, ωραία τώρα, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να έχω κόντρα με τον άνθρωπο που με βοήθησε εδώ πέρα. Θα ήταν καταρχήν αχάριστο εκ μέρους μου. Είναι καταπληκτικό παιδί, καταπληκτικός άνθρωπος και θα τον αγαπάω νομίζω για πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ γνωστή φίλη. Θέλω να αναφέρω όμως σίγουρα πρώτα. Άλλωστε και η εμφάνιση του Γιάννη Πλούταρχου στην πρεμιέρα του διαδόχου του επισκηνής Νίκου Βέρτι αποδεικνύει τις καλές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο άνδρες. Είναι δυνατόν. Τον Νίκο τον αγαπά τόσο πολύ που...
Μαζί με τον Νίκο Βέρτη στο νυχτερινό κέντρο εμφανίζονται ο Θοδωρής Φέρης και η Ρακέλ Μάρτιν, ενώ πολύ σύντομα στο σχήμα θα συμμετέχει και η Μάρο Λίτρα από το Fame Story 2. Θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι είναι, σαν άνθρωπος και σαν παιδί, νομίζω ότι είναι καταπληκτική. Είναι κούκλα, είναι ωραία φωνή, πολύ καλή φωνή και εύχομαι να μπορεί να ενταχθεί έτσι, να μπει μέσα στο σχήμα, μέσα στο πρόγραμμα μαζί με τα άλλα παιδιά. Το μεγαλύτερό μου δώρο ήταν το να συνεργαστώ με τον Νίκο Βέρτη και τον κύριο Κοντόπουλο στο Ποσειδώνιο. Ήταν το μεγαλύτερο, μεγάλη μου τιμή που με διάλεξε ένας τόσο ταλαντούχος καλλιτέχνης σαν τον Βέρτη και που έχω τον κύριο Κοντόπουλο να με πιστεύει τόσο πολύ. Στις εμφανίσεις του στην Παραλιακή που θα διαρκέσουν μέχρι την Άνοιξη, ο Νίκος Βέρτης ερμηνεύει και επιτυχίες από το νέο του δίσκο και αποτελεί την έκπληξη της σεζόν στη νυχτερινή διασκέδαση. Το πώς τολμάς το τραγούδι μου αρέσει πολύ. Πώς τολμάς και με συγκρίνεις. Θα συγκρίνει με σένα κανείς. Γιατί όλους μας συγκρίνει. Ποιος θα συγκριθεί με σένα. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου. Θα πάω να γίνω τραγουδίστρια τέλος. Το πα, το δήλωσα. Τι εννοείς, γιατί κάνεις έτσι. Τώρα. Τι, γιατί, μικρή δεν είμαι ακόμα, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ στα 27 μου να ξεκινήσω καριέρα. Εγώ μαζί σου. Τότε λοιπόν. Τι λέω. Γιατί. Είναι παρατρεχάμενοι. Ποιοι είναι οι παρατρεχάμενοι. Γενικά. Τι. Γενικά, τα αρχίζουν να λένε. Τώρα θες να γίνεις και τραγουδίστρια. Μωρέ, άστα μου, θα γίνεις τραγουδίστρια. Δεν βλέπεις τι τραβάνε τα παιδιά. Οι τραγουδιστές. Ναι, άστα. Εντάξει, δεν γίνομαι τότε. Λοιπόν, άστο καλύτερα. Αυτή η κυρία Ξεπαπαδάκου έχει έρθει. Είναι αυτό που λέει φτούξε ελευθερία, το ξέρεις αυτό. Όχι. Δεν το πες το παιχνίδι, φτούξε ελευθερία. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι να πεις το παιχνίδι. Εμείς τα κορίτσια το παίζαμε. Παρακαλώ, μπορεί να έρθει η κυρία Άβρα Ξεπαπαδάκου στην εκπομπή μας σήμερα. Να τη πούμε όλα και να τη ρωτήσουμε πράγματα. Ναι. Πάμε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Μια χαρά. Κάτσε, Άβρα μου. Κάτσε εδώ στα πράσινα. Ναι, στα πράσινα. Δεν σ' αρέσει το πράσινο χρώμα. Ωραία. Θα βάλουμε άλλο. Όχι, γιατί εσύ ξέρεις και, από χρώματα και τέτοια. Γι' αυτό λέω, μην μας πεις και καμιά κουβέντα και μας μαλώσεις. Άβρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Δεν έχεις κανένα Μιχάλη, καμιά σταματία. Έχω το θείο μου. Είναι από τα πιο στενά μου άτομα, από τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα. Ναι, άλλο αγαπημένο πρόσωπο ποιο είναι, για πες μας. Άλλο αγαπημένο πρόσωπο που να γιορτάζει σήμερα. Ο Νέρον. Ο Νέρον, όλα τα μάθατε. Πού το ξέρεις εσύ. Ναι, μελέτησε. Έκανες homework, Ναι. Άμα το. Αν θέλω, εγώ πληροφορούμε. Άμα σε είχε καθηγήτρια πάντως, θα ήταν πολύ καλός μαθητής. Ναι. Θα συμπαθούσες, πιστεύεις. Καλά. Θα το έβλεπες, γιατί είναι διαφορετική ενέργεια στην τάξη. Ναι, εγώ θα σε συμπαθούσα πάντως, Άβρα μου. Αλήθεια, ευχαριστώ. Γιατί έχεις έναν τρόπο να μεταδίδεις τα πράγματα, μοναδικό, γλυκό και ωραίο. Αγαπάω το αντικείμενο, νομίζω ότι αυτό είναι. Μήπως αγαπάς τον εαυτό σου. Πιο όχι, πολύ. Όχι τόσο, πιο πολύ τα παιδιά. Εσύ δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Ναι, εντάξει, αλλά πιο πολύ αγαπώ τους μαθητές μου. Πιο πολύ τους μαθητές. Ναι, δηλαδή πιο πολύ με δοτική από ότι. Συγκεντρώνω στον εαυτό μου. Έχεις άλλο. Συγγνώμη. Έχεις οικογένεια εδώ, μένεις με την οικογένειά στην Αθήνα. Λέει τα στοιχεία που ξέρεις εσύ. Ναι, τώρα μόνη. Να τον εξετάσουμε, να δούμε τι ξέρεις. Α, για πες τι ξέρεις για την Άβρα. Είναι. Ότι είναι μόνη τη. Ναι. Μένει κάπου στην μόνη Αθήνα. Δηλαδή, ακούγεται σαν να είμαι. Πάρα πολλές. Όχι, ναι, δεν μόνη στον κόσμο, καλατρεγμένη. Αποφύτησε το Αρσάκι, εγώ ξέρω. Και εγώ. Και εσύ το ξέρεις. Το ξέρω. Όχι, εγώ αποφύτησα το Αρσάκι. Ξέρεις ότι σπούδασε κλασικό τραγούδι. Και θεατρολογία. Και θεατρολογία και ήταν και από τον Τζον Μοδινό κάποια εποχή. Και επίσης. Και τώρα τελειώνεις. Τελειώνω το διδακτορικό μου τώρα. Και είχε πάει και στο Όσλο, στην Νορβηγία. Μεταπτυχιακά, δεν ήτανε. Σας βάζω άριστα. Ευχαριστούμε, κυρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάς κάποια τέτοια γλώσσα. Νορβηγικά μιλούσα τότε πολύ καλά. Τώρα επειδή δεν τα εξασκώ, έχω αρχίσει να τα ξεχνάω έως πολύ. Χθες τι έκανες το βράδυ. Χθες τι έκανα το βράδυ. Είδες κάτι.
Είδες τηλεόραση. Τι τώρα, θέλουμε σχολιασμό για κάτι. Όχι, θέλω, κάνουμε άλλους σχολιασμούς. Α, εντάξει. Δε, γιατί ποια είναι βαρετά πια. Δεν έχω να πω κάτι. Όχι, αλλά Λεωνίδες. Έχω καταστεί πλήρως η ισορροπία. Είναι καλά τώρα τα πράγματα στο Fame. Δεν ξέρω τι είναι καλό και τι δεν είναι. Εμένα, είπαμε, διασκέδαζε λιγάκι και πριν. Εσύ, δηλαδή, μου αρέσει τα εκρηκτικά. Ναι. Τώρα μου φαίνεται πολύ πνεύμα και ηθική στυλ. Oh. Για λίγο, για λίγο. Εντάξει, ένας Πάρης μπήκε μέσα στην ιστορία όμως να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ερωτική ωραία. Ο Πάρης. Πολύ ωραίος ο Πάρης, αλλά δεν η ατμόσφαιρα και εμένα, γιατί εκρηκτική νομίζω περισσότερο. Ναι. Το προηγούμενο δηλαδή. Ήταν λίγο πιο, ναι. Είχε ενδιαφέρον. Τώρα δεν έχει πολύ νομίζω. Γιατί δεν με ενημερώνετε και εμένα. Γιατί πρέπει να βλέπεις για να σε ενημερώνουμε. Αύρα, μαγειρεύεις. Ναι. Τι φτιάχνεις, πες μας κάτι που φτιάχνεις, Αύρα μου. Κάτι που φτιάχνω. Ναι. Φτιάχνω, ας πούμε, σοκολατένια γλυκά. Α, σοκολατένια γλυκά. Αβουλάκια, λαχουδάκια, τέτοια. Ναι, σήμερα τι έχουμε εδώ. Κάτσε, περίμενα να σου πω. Δεν θα έχουμε εδώ κάτι. Θα έχουμε έξω από εδώ κάτι. Α, ωραία, αλλά να είναι τρομερό. Γιάννη! Το μαντίλι σου. Να το, κοίτα τον. Πες το, καλημέρα και δεν θα ξεκινήσει να μιλάει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και οι δυο εδώ είμαστε. Γεια! Γιάννη λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε. Καλά, κάτσε να μα δει και του δύο. Φάνη, βάλε μα και του δύο να μα δει. Γιατί αυτό ζηλεύει ο Γιάννης. Καλά πώς είμαστε. Πώς πάτε. Καλημέρα. Μια χαρά. Τι θα φτιάξει σήμερα. Σήμερα θα φτιάξω ένα ψάρι στο φούρνο, σπετσιώτικο. Ναι. Σπετσιώτικο. Είσαι μηνύ ακόμα. Σπετσιώτικο. Δεν ξέρεις πώς χαϊδεύουν και πώς φιλούν στο στόμα. Το τραγούδι το λένε στις σπέτσες. Όχι, δεν είναι τραγούδι, είναι δικό σου. Α, κατάλαβα. Όταν φας πολύ ψάρι, αυτό λες. Άρα θα φτιάξει ένα ψάρι σπετσιώτικο. Πώς τα παπαγάλεως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το πουλί τι το ήθελες πρωί-πρωί. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ποιο? Και είναι και απαγορευμένο. Μπράβο, πες το μου, λέει μπράβο. Αυτή είναι κακή λέξη, δεν λέγεται. Είμαστε λίγο προληπτικοί, άρα θα τα πούμε μετά. Καλά κάνετε. Έτσι. Τα προσέχουμε όλα. Να τα προσέχουμε όλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, ο Γιάννης Αγγελτής θα κάνει ψάρι σπετσιώτικο. Και εμείς με την Αύρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και τον Κώστα. Ε, δεν τον βγάζω στην παρέα μας. Σε τρία λεπτά από τώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Αύρα, η οποία βλέπω ότι δεν πίνεις πολύ καφέ. Πίνω, νάτος. Ένα καφέ την ημέρα. Δύο. Μέχρι δύο. Τα νεύρα δεν σας πάνε μαθητές σου να πίνεις πιο πολλούς καφέδες, γιατί συνήθως όμως σας πάνε τα νεύρα μαθητές. Όχι, ποτέ δεν μου σπάνε τα νεύρα μαθητές μου. Ναι. Δηλαδή, εμένα δεν μου έχει συμβεί. Ναι. Mm. Και δεν σου έχει συμβεί ποτέ έτσι να βγεις από τα ρούχα σου. Για να πω την αλήθεια, όχι, δεν θέλω τώρα να το παίξω εγώ η καλή ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Και ίσως και να μην γίνει. Γιατί να γίνει. Πράωσα. Ναι, no. Δεν είναι ότι είμαι πράος άνθρωπος. Απλώς από την αρχή προσπαθώ να δημιουργήσω την ατμόσφαιρα που πρέπει στην τάξη. Εμπιστοσύνη, σεβασμός και ποτέ δεν έχει συμβεί. Μπράβο. Θα εξετάσει και στην προσωπική σου σχέση. Χαλαρώνεις τα πράγματα. Εντάξει. Το χαλαρώ. Από όλα. Από όλα. Θα πάμε στη μαγειρική αν θέλεις να δούμε το σπετσιώτικο. Σπετσιώτικο, δεν είπαμε. Ψάρι. Το ψάρι για να τελειώνουμε τη μαγειρική και να έχουμε χρόνο να τα λέμε. Ναι, τι ψάρι είναι όμως. Ναι, μας πει. Κύριε Γκελντή. Κυρία Κορομιλά. Ναι, τι ψάρι είναι, λέει. Λούλα, με συγχωρείς, έχω καθυστέρηση. Ναι. Εντάξει, μην παραξηγείς. Ω, καθόλου. Τι ψάρι φτιάχνουμε. Σήμερα θα φτιάξουμε πέστροφα. Πέστροφα. Να πούμε όμως το σπετσιώτικο ή το άλλα σπετσιώτα. Τέλειο ψάρι είναι στην αγρίδα. Είναι το φαγκρί. Mm. Αλλά σαν κάτι πιο οικονομικό σήμερα, επέλεξα την πέστροφα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε. Να πάμε. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Άγγελο, Μιχάλη, Γαβριήλ, Αγγελικές και το καθεξής. Να πούμε φίλες και φίλοι, για το ψάρι στο φούρνο, αλλά σπετσιώτικο, χρειαζόμαστε ψάρι 1-200 και λίγο παραπάνω. Να πούμε ότι κανονικά το αλλά σπετσιώτα φτιάχνεται με ψάρι θέτα. Εμείς σήμερα διαλέξαμε ολόκληρο ψάρι, να δούμε ότι πώς μπορεί να βγει και με αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμαστε ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, 6 ντομάτες, τις οποίες έχουμε ψιλοκόψει ή την περνάμε στο μπλέντερ. Χρειαζόμαστε ένα ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο, πολύ καλά πλυμμένο και στημένο. 5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. Τα μπαχαρικά μας είναι το αλάτι και το πιπέρι. Ένα μεγάλο ποτήρι φρυγανιά ή γαλέτα τριμμένη. Και χρειαζόμαστε και 10 πατάτες. Η εκτέλεσή μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Παίρνουμε τη φρυγανιά. Παίρνουμε το σκόρδο και παίρνουμε και το μαϊδανό και τα τρία υλικά αυτά τα τοποθετούμε μέσα σε ένα μπολ. Γιατί θα φτιάξουμε μία κρούστα για το ψάρι. Δυστυχώς δεν έχω επιστροφή. Εγώ συνεχίζω. Βλέπετε φίλες και φίλοι. Τώρα μου ήρθε η
Τώρα μου ήρθε η επιστροφή πάλι. Από καθυστέρηση μου έφυγε. Τώρα συνεχίζουμε εμείς εδώ, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, ανακατεύω το σκόρδο με τη γαλέτα και το μαϊδανό και έφτιαξα μία κρούστα. Αυτή την κρούστα την αφήνω περίπου για 1 με 2 λεπτά να κάτσει και να ξεκουραστεί. Εν τω μεταξύ, εγώ συνεχίζω να προχωρήσω να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Και η συνταγή μας φτιάχνεται πώς. Η μισή ντομάτα, άρα οι 3 ντομάτες, τις τοποθετώ στο ταψί. Προσθέτω το αλάτι και το πιπέρι, το οποίο το έχω ανακατέψει μαζί. Και συνεχίζω να βάλω επάνω στις ντομάτες τις πατάτες. 10 πατάτες, στις οποίες έχω κόψει και δονάτες. Τις βάζω στην άκρη, γιατί θέλω με την πατάτα αυτή να έχω ένα επιπλέον γαρνιτούρα για το φαγητό μας. Και επιπλέον η πατάτα έχει το εξής καλό, μας βοηθά σαν σφουγγάρι να απορροφήσει οτιδήποτε υγρά υπάρχουν. Στη συνέχεια, έχω εδώ την πέστροφα ή το ψάρι, οποιοδήποτε ψάρι εσείς επιθυμείτε. Βάζω και στην κοιλιά αλλά το πίπερο. Και τώρα με μια γρήγορη κίνηση παίρνω το ψάρι, το τοποθετώ επάνω στην κρούστα, το πατάω έτσι ώστε να κάτσει η κρούστα από το σκόρδο, τη φρυγανιά και το μαϊδανό επάνω στο ψάρι. Το ψάρι στο ταψί. Το ίδιο κάνω και με το άλλο ψάρι μας. Σκόρδο, σκόρδο, μαϊδανό και γαλέτα, όπως βλέπετε. Εδώ επάνω στο ψάρι. Το πατάμε καλά και το τοποθετούμε και εδώ αυτό πάνω στο ψάρι μας. Η γαλέτα που έχει μείνει με το σκόρδο και το μαϊδανό το τοποθετώ εδώ πάνω στο ψάρι ξανά. Σκουπίζω τα χέρια μου και την άλλη ντομάτα που μας έχει περισσέψει, οι άλλες 3 ντομάτες άρα, συν το ελαιόλαδο, το τοποθετώ προσεκτικά επάνω στο ψάρι μας, να μην μας φύγει η πανάδα που έχουμε δημιουργήσει. Ο φούρνος μας έχει προθερμανθεί στους 160 βαθμούς πάνω κάτω και το ψάρι μας θα ψηθεί για 1 ώρα και 10 λεπτά στο φούρνο. Μπορούμε, εφόσον η ντομάτα μας ζητά λίγο ζάχαρη, να προσθέσουμε λίγο ζάχαρη από πάνω, να την κάνουμε πιο γλυκιά. Και τώρα ολοκληρώνουμε το φαγητό μας με το ελαιόλαδο, άφθονο ελαιόλαδο. Εδώ θέλει πολύ προσοχή, όπως είπα και πριν, να μην καταστρέψουμε με τίποτα την πανάδα που έχουμε δημιουργήσει. Το φαγητό μας είναι έτοιμο που το βλέπετε. Ξανά τα υλικά να σας πω. 1 με 1.200 ψάρι. Εγώ διάλεξα σήμερα απέστροφα. 10 πατάτες, 5 σκλήδες σκόρδο, 1 ματσάκι μαϊδανό, μια κούπα του νερού περίπου ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι φρυγανιά τριμμένη, 1 ματσάκι μαϊδανό και εδώ είμαστε με 6 ντομάτες. Όχι, στην αστολή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή εβδομάδα. Όση ώρα το ψήνουμε αυτό, είπες Γιάννη Ρούλα, μου. 1 ώρα και 15 λεπτά, Ρούλα μου, σε 160 βαθμούς. Συνήθως το ψάρι δεν βάζουμε και πολύ νερό. Έβαλες καθόλου νερό? Δεν έβαλα καθόλου νερό. Ωραία. Περιέχει την ντομάτα που βλέπεις. Mm-hmm. Έχω βάλει σαν ασφάλεια mm-hmm. και την πατάτα. Μάλιστα. Να μας βοηθήσει να απορροφήσει οτιδήποτε υγρά υπάρχουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιαννάκο μου. Φιλάκια πολλά. Πολλά φιλιά, Ρούλα μου. Αβρά. Καλημέρα. Είσαι παρθένος. Γιατί το κάνεις έτσι, Άβρα μου? Γιατί ξέρω ότι δεν θεωρείται και το καλύτερο ζώδιο. Και τι, Άβρα μου, δεν έχεις περάσει καλά στη ζωή σου? Εντάξει, εγώ ναι, αλλά λένε ότι είναι σχολαστικό, υπεραναλυτικό, επικριτικό. Γι' αυτό είσαι και θεατρολόγος, ίσως, ε? Παίζει ρόλο, κυρία ναι, Λουκά. Ναι, 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 ρόλο, αλλά είναι άδικα όλα αυτά που είναι λένε άδικα για τους παρθένους. Παρηγορήστε με. Όχι, εγώ παλιά τα είχαμε ένα παρθένο παλιά, όταν ήμουν 16 ετών. Δεν τον άντεχα. Δεν ήταν καλός, έτσι δεν είναι. Όχι, οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Ναι, είναι πιο ανάλαφρες οι γυναίκες. Οι άντρες είναι λίγο περίεργοι, είναι άπιστοι, είναι κάπως. Συμφεροντολόγοι είναι. Ναι, συμφεροντολόγοι. Κοιτάνε τη βολή τους στις σχέσεις. Μια φορά να σας πω μια ιστορία. Βέβαια. Και πες μας και εσύ, έχεις φτιάξει ποτέ με παρθένο? Ευτυχώς όχι. Ποιος έχει βασανίσει πιο πολύ, Άβρα μου? Μόνο σκορπιοί, μόνο. Γιατί, τι σου κάνουν? Είναι πάρα πολύ κακοί. Τα έχουν βάλει μαζί μου όλοι. Όλοι σκορπιοί? Ναι, ναι, ναι. Σε κάνουν και κλαις. Ασταμάτητα.
Α, δεν μου αρέσει μια αυτό. Ζωή. Δεν θέλω. Σε ευαίσθητη δηλαδή. Στου Σκορπιού. Δεν θέλω να κλαίει. Γιατί, γιατί είπα. Γιατί οι Σκορπιοί επιτίθονται και ο Παρθένος, επειδή από τη φύση του είναι υπεύθυνος, ζητάει να έχει λογικές διαδικασίες. Με τους Σκορπιούς θα έχεις λογικές διαδικασίες. Αφού η δική τους λογική είναι μόνο η δική τους σωστή λογική. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και η δική μου λογική είναι σωστή. Για τους Σκορπιούς μιλάμε τώρα. Ποτέ πια Σκορπιούς. Να ξεκινήσουμε από τους Παρθένους. Θα ξεκινήσουμε από τους Παρθένους και θα πούμε ότι και η Σελήνη σήμερα είναι στο ζώδιο της Παρθένου, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν καλύτερα. Mm. Δύο στοιχεία πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι υπάρχει μια δύσκολη όψη Κρόνου Άρη Τετράγωνο. Βέβαια σήμερα ο Κρόνος θα γυρίσει ανάδρομος και μέχρι την Πέμπτη που θα μπει μέσα στο ζώδιο του Σκορπιού Άρης δεν θα έχουμε τόσο πολλές επιπλοκές, μαλακά. Κρυός, μάλλον Παρθένος πρώτος. Μεγάλες εξελίξεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σας. Για πείτε στην αύριο. Δηλαδή όλα αυτά που είχαν μπλοκάρει στις προσωπικές σας σχέσεις και το τελευταίο διάστημα δεν αισθανόσασταν και ιδιαίτερα ερωτική. Δεν ξέρω αν είχες αισθανθεί ότι πρέπει να τα φτιάξεις όλα και μετά να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Πλήρης ευνοχισμός. Ναι. Τέρμα λοιπόν κακή αυτά. Κακή λέξη. Τέρμα. Όχι, μια χαρά, δεν είναι παίζουν αυτές οι λέξεις. Όχι, παίζουν. Όλα δεν ακούς που λέμε ότι οι γυναίκες πολλές φορές ευνοχίζουν τους άντρες. Δεν είναι κακή λέξη αυτή. Όχι. Ouch. Συγγνώμη. Για πείτε λοιπόν, κυρία Λουκά. Ο Παρθένος, βλέπετε, αμέσως να διορθώσει, αμέσως να χωθεί. Γιατί μία λέξη ήταν, άστε να πάει. Ας τα γυλίσει. Λοιπόν, μεγάλες αλλαγές και στο οικονομικό ξεμπλοκάρουν τα οικονομικά σας, αλλά το κυριότερο ξεμπλοκάρουν τα ερωτικά και τα σεξουαλικά. Μπορεί να μην βρείτε το κύριο τέλειο, αλλά θα βρείτε κάποιον που είναι πολύ κοντά σε αυτό το μοντέλο που θέλετε. Και όσο πάει. Πολύ καλά ακούγονται. Μα είναι καλά από εδώ και πέρα. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στα κρυαράκια για να μην έχουμε μερική παράπονα. Εσείς θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σήμερα, ειδικά εσείς που γυμνάζεστε. Νομίζω ότι έχουμε παιχνίδι. Γιατί θέλει πολύ προθέρμανση, ό,τι και να κάνετε λοιπόν, να είστε προσεκτικοί. Να ξεκινήσετε αργά, σταθερά και κρατήστε ήπιους στους τόνους. Αν είστε Ταύροι, προσέξτε σήμερα, γιατί πολύ πιθανόν από κακή συμπεριφορά δική σας ή κακά σχόλια να δημιουργηθούν στο σπίτι και στη δουλειά κάποια παρατράγουδα. Mm. Οι δίδυμοι θα παίξουν. Παίζουν τα τελευταία τους ερωτικά παιχνιδάκια. Δεν νομίζω ότι έχετε καλυφθεί. Προς το παρόν, μάλλον θα μου το ρίξετε στη δουλειά. Θα γίνετε εργατικά μυρμηγκάκια και θα βγάλετε πάρα πολλά φράγκα. Οπότε καλό είναι αυτό. Και οι καρκίνοι σταματούν να αισθάνονται αυτή την αίσθηση ασφυξίας. Δεν ξέρω τι σας έχει αγχώσει, μάλλον ο τρόπος που σκέφτεστε. Γιατί πρακτικά επεκτείνεστε και κερδίζετε. Δεν έχετε λόγους. Και βέβαια τα λιονταράκια τα οποία δεν πρέπει να συγκρούονται καθόλου σήμερα, δεν πρόκειται να βρείτε το δίκαιό σας. Το μόνο που θα αισθανθείτε είναι να σας ανεβαίνει η πίεση, είτε πρακτικά είτε μεταφορικά. Ενώ ξαναγυρνάμε στους Παρθένους, εσείς λυτρώνεστε. Λυτρώνεστε. Να σας πω, να σας διακόψω λίγο, γιατί ήθελες κάτι αύριο μου γλυκιά να τη ρωτήσεις. Όχι, αυτό να το ξανακούσω που μ' άρεσε. Ναι, σ' άρεσε. Μου ήταν καλά λόγια. Εσύ με ποιον τα πας καλά, με ποιο ζώδιο νομίζω ότι είναι ιδανικά τα πράγματα για σένα. Λέοντες, διδύμους. Κρυούς, πιο καλά ερωτικά. Σκορπιούς, το είπαμε. Σκορπιούς, ερωτικά, αλλά σε βασανίζουν όμως. Δεν θέλουμε να σε βασανίζουν. Όχι, αν γίνεται. Είμαστε λίγο μαζό. Θα περάσει, δεν το ξανακάνω. Δεν θα το ξανακάνω, μην τη μαλώνεις. Λοιπόν, να σας πω, κορίτσια, να σας διακόψω εδώ, γιατί πρέπει να πάω στη Θεσσαλονίκη να ευχηθώ σε λίγο, σε κάνα λεπτό. Να συνδεθούμε με την Άντζελα Δημητρίου, η οποία γιορτάζει σήμερα. Βέβαια. Να της πούμε χρόνια πολλά, γιατί είναι πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί εμφανίζεται και κάνει πράγματα και θαύματα. Πάμε, μου συνεχίστε και σε λίγο θα τις πούμε. Λιοντάρι, Άντζελα μας. Ναι. Πολύ ωραίο ζώδιο. Πάμε, συνεχίστε εσείς να λέτε τα ζώδια μέχρι. Θα πούμε τα δικά μας. Αν συνεχίσουμε τα ζώδια, πάμε στους ζυγούς λοιπόν. Η ζυγή σήμερα, παιδιά, έχετε τον Άρη μέσα στο ζώδιό σας. Αισθάνεστε θυμωμένοι ή έτοιμοι να εκραγείτε. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται ότι τα βάρη, οι ευθύνες ή οι πιέσεις. Φαίνεται ότι πλέον φεύγουν από τη ζωή σας. Δεν θα εξαφανιστούν, απλά θα μειωθούν. Ενώ η ευκαιρία για να αναζωογονηθείτε στο ερωτικό εξακολουθεί να υπάρχει και να παίζει. Είστε Σκορπιός, δεν θα μου ξαναβασανίσετε κανένα κορίτσι, γιατί δεν ξανακούσετε το ζώδιο σας ποτέ πια. Λοιπόν, θάψτε το τσεκούρι του πολέμου, γιατί ο Άρης θα μπει μέσα στο ζώδιό σας. Και υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν ατυχείς συγκυρίες ή μικρά και μεγάλα ατυχήματα λόγω φούργιας, βιασύνης και έντασης. Τοξότες, προσέξτε όταν οδηγείτε, προσέξτε όταν λέτε ψέματα και όταν παίζετε σε διπλά και τριπλά ταμπλό. Και αν κάποιοι σας έχουν βάλει λόγια και σας έχουν αναστατώσει γενικώς στη ζωή σας, είναι καιρός να γίνετε πιο συνεργάσιμοι και να πείτε «θα τα διορθώσω». Εγώ καιρή, στην καριέρα σας τα ζόρια έχουν τελειώσει. Ό,τι και να ήταν αυτό που σας πίεσε με αυξημένες υποχρεώσεις, τώρα πλέον δεν παίζει. Αντίθετα, αυτό το οποίο παίζει είναι μια σημαντική βοήθεια, ένα πρόξιμο,
από κάποιους φίλους που θα σας βάλει από μια δύσκολη θέση. Μόνο που σας προειδοποιούμε, κάντε το διακριτικά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να πάτε για μαλλί και να μου βγείτε κουρεμένοι. Αν είστε υδροχόοι, η σημερινή όψη τροποποιεί τα πράγματα, γιατί ο Άρης θα μπει μέσα στον χώρο της καριέρας σας και αυτό σημαίνει ότι έχετε να κάνετε άλματα, να αφήσετε άλλους ανθρώπους πίσω και κάποιοι θα ενοχληθούν πάρα πολύ. Πού να τους αφήσω πίσω, δεν αφήνω εγώ κανένα πίσω, Άβρα μου, σε παρακαλώ. Όλοι μεγάλα πράγματα. Ναι, Άβρα μου, ό,τι θέλετε. Δεν μίλησα για τους ημέτερους, εννοούσα τους ανταγωνιστές. Θα φάνε σκόνη. Θα φάνε σκόνη. Προσέξτε τι λέτε. Κώστα, πρόσεξε τι δήλωσε. Θα φάνε σκόνη. Κάμερα μέρ, χαίρεστε. Χαίρεστε, φίλοι μου. Θα φάνε σκόνη, είτε επιπλεπτυμένο εγώ. Από πότε θα φάμε σκόνη? Από τις 12 και μετά θα ρίξουμε πολύ σκόνη. Α, τις 12 το γράφω. 12 τι 12. Αυτά ως προς τα επαγγελματικά. Όχι τα μεσάνυχτα. 12 το πάμε. Ανεβαίνουμε. 8 έχουμε. Σήμερα ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε στις 12. Φανούλη, άκουσες. Λοιπόν. Προσωπικά τι κάνουν οι υδροχόοι? Ανακαλύπτετε καινούργια φλερ, ξαναγίνεστε ερωτικοί και ερωτεύσιμοι ιδιαίτερα, μια που η Αφροδίτη σας αφαντάρει μέσα από το ζυγό. Μάλιστα. Και το κυριότερο, βρήκατε το κέφι σας. Δηλαδή, ναι, σήμερα δεν ξέρω κατά ένα περίεργο τρόπο. Που υπήρξε. Μα δεν ήταν δική σας, των εκλήψεων ήταν. Μα κατάλαβες τι λες. Θα βγαίνουμε κάθε Παρασκευή. Γιατί μόνο Παρασκευή. Να τα σπάς, εμείς. Και να βγαίνω μετά. Ωραία. Μετά είναι τα ψαράκια. Όχι, τα ψαράκια. Μπράβο, υδροχόος είναι πριν η εγωκερή. Μετά τα ψαράκια μας. Τα οποία σε αυτή την δύσκολη φάση είχαν μείνει χωρίς μία, όχι δραχμούλα, ευρώ. Ούτε ευρώ, ούτε τίποτα άλλο δεν είχατε. Τα δώσατε, αλλά δεν σώσατε ούτε το πορτοφόλι σας, ούτε την οικονομία σας. Τι πρέπει να κάνετε? Να αλλάξετε λίγο τακτική, να ανανεωθείτε, να βγείτε λίγο έξω και να δεχτείτε κάποιες προσκλήσεις που φτάνουν σε εσάς. Ενώ αν πρέπει στον χώρο της καριέρας σας να γίνετε πιο συνεργάσιμοι, θα το κάνετε. Γιατί μόνο έτσι θα ξελασπώσετε οικονομικά από τα παλιά αμαρτήματα. Πάντως, εμείς κρατάμε Αύρα. Αυτό ισχύει και για την Αύρα και για τους παρθένους. Με συγχωρείτε, και για τους κριούς. 12 και μετά. Όχι, είναι πιο έντονο στο οροσκόπιο των υδροχών που τώρα κάνουν τα ανοίγματα στην καριέρα τους. Καλά, εντάξει, καλά. Τώρα κάνουν τα ανοίγματα στην καριέρα τους. Μετά από 15 χρόνια τώρα. Τώρα. Άντζελα, Άντζελα, τα ακούς, κούκλα μου, χρόνια πολλά, Άντζελα. Χειροκρότημα στην Άντζελα, χρόνια πολλά. Κουκλίτσα. Πού είσαι, Άντζελα? Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει έρθει όμως να με δει. Άντζελα, δεν πρόλαβα να ανέβω. Λέμε το Σαββατοκύριακο να ανέβουμε αυτό. Με το υπόσχεσαι. Ναι, αγάπη μου, οπωσδήποτε. Πώς τα περνάς, Άντζελα, είσαι καλά? Πάρα πολύ καλά. Γιατί σε βλέπω να λάμπεις. Είμαι άϊπνη, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου για σένα. Φαντάσου να κοιμηθεί, δηλαδή, πώ θα είσαι μετά. Τελειώσαμε 5.30 ώρα το πρωί. Ναι. Τώρα είσαι. Πάρα πολύ καλά. Είσαι στο focus. Στο focus. Πάτε καλά, Άντζελα. Πάρα πολύ καλά. Σήμερα κυκλοφορεί και το CD σου. Σήμερα κυκλοφορεί και το CD μου. Να το κορίτσι. Γιορτάζω και κυκλοφορεί και το CD μου. Μισό λεπτό, τι ζώδιο είσαι εσύ, Άντζελα? Λέω. Για πείτε μας, σας παρακαλώ, γιατί να μας πει για το CD. Πρώτα θέλω να μου πείτε πώς θα πάει επαγγελματικά η αγαπημένη μου φίλη Άντζελα. Και μετά προσωπικά δεν μας νοιάζει. Πάντα είναι ωραία και λαμπερή η Άντζελα. Ό,τι θέλει, το έχει στα πόδια της. Δεν μας ενδιαφέρει. Τι λες, Άβρα μου? Οι ωραίες γυναίκες και δυναμικές δεν κάθουν να στεναχωριούνται. Και είναι και λέοντες. Ναι, εννοείται. Εκείνα δεν είναι. Για πείτε μας. Για σήμερα θα έλεγα ότι θα έχουμε μικρές περιπέτειες ίσως μέχρι να κυκλοφορήσει το CD, να φτάσει στα καταστήματα. Αλλά από αύριο είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μια κοσμοσυρωή. Γενικά για τους λέοντες είναι μια χρονιά πάρα πολύ καλή και ειδικά για όσους ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τραγουδάνε, ασχολούνται με καλλιτεχνικά θέματα. Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξουν και μεγάλες ανακατατάξεις, όπως να ξαφνιάσουμε ανθρώπους με μια αλλαγή σε ύφος και στυλ. Υπάρχουν διαφοροποίησεις σε αυτό το καινούριο δίσκο από αυτές που είχατε κάνει στο παρελθόν? Ναι, υπάρχουν. Γιατί βλέπουμε ένα πολύ διαφορετικό στυλ, το οποίο θα το αγκαλιάσουν. Θα ξαφνιάσει, θα συζητηθεί, αλλά θα το αγκαλιάσουν. Αυτό θέλω εγώ για τη φίλη μου την Άντζελα, να ξαφνιάσει. Εγώ θα διαρρώσω στη Ρούλα σε λίγο, ένα από τα καινούργια τραγούδια μου. Ναι, βεβαίως. Μαζί με τον μπαλέτο. Έχεις φέρει και τον μπαλέτο. Έχεις να πάρετε μία γεύση. Θεά σε βρίσκω, αγάπη μου. Το πρωί, να σου πω, κάθε μέρα κοιμάσαι πρωί, έτσι. 5.30, 6 ώρα κοιμάσαι, κουκλά μου. Ναι, εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Τα απόγευμα πας γυμναστικές σου, βόλτες σου, μποτές σου, όλα αυτά. Γυμναστήριο έχω κάνει στο Βουλιακής από μένα. Ναι. Έχω πάρει κάποια όργανα. Μπράβο. Και έχω την κόρη μου, από ό,τι ξέρεις εδώ. Σπουδάζει στο
Πυθαγόρα. Α, την έχεις επάνω Θεσσαλονίκη μόνιμα. Είναι τώρα, κοντά μου, ναι. 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 Έρχεται και στο μαγαζί, Όλγα. Και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ναι, αμέ. Έρχεται στο καμαρίνι μέσα, έχει ε. Έχει έρθει, ναι, ναι, ναι. Α, ωραία. Είσαι καλά, αυτό με ενδιαφέρει, να είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είσαι καλά. Και σήμερα γιορτάζει και η εγγονή μου. Α, έχουμε και την εγγονή να σου ζήσει. Την Τζούνιορ, Αγγελική. Α, παπα. Πολύ ωραία. Πώς θα το γιορτάσουμε. Πώς θα το γιορτάσετε. Ορίστε. Πώς θα το γιορτάσετε όλοι μαζί. Πώς θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Ναι. Εγώ θα είμαι εδώ. Θα είναι στο μαγαζί. Η εγγονή μου θα είναι στην Αθήνα. Α, δεν θα έρθουν. Αλλά αύριο που κατεβαίνω. Α, θα κατέβεις. Κάνω το βίντεο κλιπ. Α, παπα. Με τον κάβαλο. Με τον κάβαλο κάνεις βίντεο κλιπ. Ναι. Άχρη, Γιώργο. Αλλά κάνε. Κάτι μου είχε υποσχεθεί ο Φραγκολιάς. Ναι. Πούντος. Θα το τηρήσει. Θα το τηρήσει ο Φραγκολιάς. Εγώ δεν ανέρω ποτέ υποσχέσεις μου. Δηλαδή, θα παίξεις το κλιπ. Θα παίξω μου έγινε κι εγώ. Κάποια πρόταση και είπα όχι. Εγώ μπορώ να παίξω κι εγώ. Γιατί να παίξω κι εγώ. Μαζί. Θες να παίξεις μαζί σίγουρο. Και εσύ, έλα, ναι. Και εσύ. Θέλω να παίξουμε και οι τρεις, μπορούμε. Αμέ, γιατί όχι. Κοίτα, εσύ να θέλεις το Φραγκολιά και να τσακωνόμαστε για το Φραγκολιά, τέτοια δεν είναι τα βίντεο κλιπ. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Κάτι, ναι, και αυτός να μην θέλει καμία από τις δυο μας. Ε, πες τώρα αύριο το σενάριο. Ποια να θέλει, ποια να θέλει. Να θέλει καμία Δήμητρη, ξέρεις, καμιά άλλη. Θα φέρω εγώ κάτι, ρε παιδιά. Θα φέρει. Έχεις κάτι. Θα φέρω εγώ κάτι, αν είναι. Τι θα φέρει δηλαδή. Θα δω. Θα περάσω, θα κάνω και εγώ ένα μικρό casting. Ναι. Ναι. Αλλά και εμείς μετά ξέρεις τι θα κάνουμε. Α, έτσι Φραγκολιά, μάλιστα. Θα διαφορήσουμε πλήρως επί της κατάστασης. Λοιπόν, τώρα μια και γιορτάζω. Μάλιστα. Σας κάνω δώρο. Ναι. Ένα καινούριο τραγούδι. Ναι, Άντζελα, οπωσδήποτε. Χαιρόμαστε. Μαζί με τον μπαλέτο. Ωραία. Η ορχήστρα μου. Κοίτα την Άντζελα, χειροκρότημα που τραγουδάει πρωί-πρωί. Είναι πολύ δύσκολο να τραγουδάει. Και τον μπαλέτο και η ορχήστρα και live. Όλα. Ο μαέστρος μας. Που είναι πάρα πολύ καλός. Ωραία. Και κάνει καταπληκτική δουλειά. Να τους ευχαριστήσεις όλους τους μουσικούς. Τους μουσικούς να τους ευχαριστήσεις όλους, Άντζελα. Και μετά θα σας παρουσιάσω και τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι, πες μου, Άντζελα, ποιο είναι το τραγούδι, αυτό είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Θα στεναχωρηθώ. Εγώ δεν θέλω καθόλου να στεναχωριέσαι. Αυτό είναι που γίνεται. Άκου όμως. Για άκουσε το λίγο. Έλα, ακούω, πάμε, Άντζελα, τι είπες. Αυτό είναι που γίνει και κλιπ. Αυτό είναι, ναι. Τώρα δεν ακούει, θέλει να τραγουδήσει κοπέλα. Αυτό δεν είναι βίντεο κλιπ, το βίντεο κλιπ είναι το ποιος είσαι. Α, ποιος, σου ταιριάζει. Πάμε λοιπόν, Άντζελα. Να, πάμε. Φύγαμε, παιδιά. Απόψε δε σε δω, μαρτυρικά οι ώρες περνάνε κι όλα γύρω σένα ζητάνε. Θα στεναχωρηθώ, λυπείς και δεν μπορώ. Θέλω τα χείλη σου να φιλήσω, στην αγκαλιά σου να ξενυχτήσω, γιατί σε αγαπώ. Θα στεναχωρηθώ, γιατί δεν είσαι εδώ καρδιά μου, ούτε να το σκεφτώ. Ότι θα φύγεις μακριά μου, θα στεναχωρηθώ. Λείπεις κι εσύ για μαγκαλιάζει, πες μου πως σ' αγαπάς. Μόνο εμένα αυτό με νοιάζει, γιατί δεν είσαι εδώ. Άδεισα, χωρίς εσένα, άδεισα, κι άλλοι για ώρες κάλεσα, στου έρωτα τη ζαλή. Πάλεψα, στη μοναξιά μου πάλεψα, να με μαζί σου διάλεξα, μη με αφήσεις πάλι να στεναχωρηθώ. Θα στεναχωρηθώ,
απόψε αν δεν σε δω. Απομακρύνεσαι και φοβάμαι. Κρύες οι νύχτες και δεν κοιμάμαι. Τα στενακορύπτω, λυπείς και δεν μπορώ. Με τις καρδιάς το φως αναμένω. Να έρθεις κοντά μου σε περιμένω. Γιατί σε αγαπώ. Τα στενακορύπτω, γιατί δεν είσαι εδώ καρδιά μου. Ούτε να το σκεφτώ. Ότι θα φύγεις μακριά μου. Θα σε ένα κορυφό. Λείπεις κι η ζήλια μ' αγκαλιάζει. Πες μου πως αγαπάς. Μόνο εμένα αυτό με νοιάζει. Γιατί δεν είσαι εδώ. Άνοιξα χωρίς εσένα. Άνοιξα κι αλίγες ώρες. Άνοιξα στου έρωτα τη ζάλη. Άνοιξα μοναξιά μου πάλεψα. Να με μαζί σου διάλεξα. Μη με αφήσεις πάλι. Να στεναχωρηθώ. Γιατί δεν είσαι εδώ καρδιά μου. Ούτε να το σκεφτώ. Ότι θα φύγεις μακριά μου. Θα στεναχωρηθώ. Η πίσκη ζήλια μ' αγκαλιάζει. Πες μου πως αγαπάς. Μόνο εμένα αυτό με νοιάζει. Γιατί δεν είσαι εδώ. Άνοιξα χωρίς εσένα. Άνοιξα για λίγες ώρες. Άνοιξα στου έρωτα τη ζάλη. Πάλεψα στη μοναξιά μου. Πάλεψα να με μαζί σου διάλεξα. Μη με αφήσεις πάλι να στεναχωρηθώ. Πούμε να σχολιάσουμε Κώστα, Αύρα και Χριστίνα. Εμένα μου αρέσει το κομμάτι αυτό. Πολύ. Σου άρεσε? Ναι, πολύ μου αρέσει. Χαίρομαι. Εσένα σου αρέσει, Κώστα? Και εμένα μου άρεσαν και έχω την περιέργεια να ακούσω το άλλο. Α, θέλει να ακούσει το βιντεοκλίπ αυτό που θα κάνει, λοιπόν. Στο σενάριο αυτό. Πάμε το επόμενο, λοιπόν. Πώς είναι δεν χάνουμε χρόνο. Πώς είναι ο τίτλος? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι, ρε Φραγκολιά. Θα μας την πεις κιόλας. Πάμε. Πάμε, Έντζελα. Στα ξαφνικά πίσω γυρνάς. Να μου ζητήσεις εξηγήσεις πως τολμάς. Ποιος είσαι που για σένα θα πονέσω? Ποιος είσαι και γιατί να σε πιστέψω? Ποιος είσαι που νομίζεις θα λυγίσω? Ποιος είσαι τελικά για να αγαπήσω? Ποιος είσαι? Τι ψάχνεις πλέον άλλο για μας? Χαμένος χρόνος είναι, μην το σπάταλες. Ας το σου λέω, δεν ωφελεί. Όταν ραγίσει δεν κολλάει το γυαλί. Ποιος είσαι που για σένα θα πονέσω? Ποιος είσαι και γιατί να σε πιστέψω? Ποιος είσαι που νομίζεις θα λυγίσω?
ποιος είσαι. Τελικά για να αγαπήσω, ποιος είσαι. Κι άλλοι μου ταξάνε παλάτια, όρκοι που κράτησαν για μια βραδιά. Όμως κανένας ποτέ δεν μου είπε αυτό που ήθελα να τους αλήθινα. Ποιος είσαι που για σένα θα πονέσω. Ποιος είσαι και γιατί να σε πιστέψω. Ποιος είσαι που νομίζεις θα λυγίσω. Ποιος είσαι τελικά για να αγαπήσω. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Μπράβο Άγγελα. Και Άγγελα. Ωραίο τραγούδι. Είναι και πιο ωραίος από σένα τραγούδια αυτό. Θα τα αντέξουμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Η ομορφιά είναι κάτι το υποκειμενικό, δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους. Όχι, δεν μπορεί. Άτζελε, η μόνη που δεν φταίσεις εσύ, κούκλα μου. Αυτό το αγόρι δίπλα σου, τι είναι, χορευτής, τι είναι αυτός. Είναι πρωταγωνιστής του κλιπ του Αυριάνου. Ζηλεύεις, θέλω να παίξεις εσύ. Μου το έχεις υποσχεθεί άλλωστε. Ναι. Ξέρεις, οι άντρες λένε... Πρόσεξε. Στην εποχή μας λένε οι άντρες αύριο ότι δεν ζηλεύουν και Άντζελα. Είναι κάτι που, που περιφέρεται αυτό. Είναι ζηλιάριες όμως. Είναι. Καλά, με έχουν μια γυναίκα σαν και σένα εκεί πέρα. Με τα μίνι σου, με τα ποιος είσαι, με το τι είπαμε το προηγούμενο τραγούδι, ποιος ήταν ο τίτλος. Θα στεναχωρηθώ. Τι, έχουν φύγει οι άνθρωποι. Τώρα σε βρω σε ένα άλλο όμως. Ωραία, πάω. Ο Κώστας. Ναι, βεβαίως. Κώστα, ακόμα θες να πάμε σε διαφημίσεις και μετά να μιλήσεις με την Άντζελα. Νομίζω ναι, να πάμε πρώτα σε διαφημίσεις. Για να πάμε καλύτερα. Να φτιάξω και το σχέδιο. Ναι, για να φτιάξεις και λίγο. Τι θέλεις. Να ξεϊδρώσεις λίγο. Να βάλεις τα make-up σου, τα ωραία σου, να είσαι κουκλάρα. Time out. Να το ποδοσφαιρικό. Μπασκετικό. Α, ναι, μπασκετικό. Λοιπόν, αύριο να πάμε σε διαφημίσεις. Αύριο σε ήθελα πολύ να είσαι κάθε μέρα εδώ, μ' αρέσει. Πάμε σε διαφημίσεις. Μπασκετικό ήτανε. Νομίζω ναι. Δεν μπορείς, δηλαδή, η ζωή είναι... Δεν μας... Καμιά φορά λέμε κάποιο... Δεν τρέπεσαι. Να είσαι έτσι αφιερώσουμε. Δεν είπε τίποτα. Πώς δεν είπε. Ειλικρινέστατη ήταν. Καλά. Εγώ θαυμάζω κιόλας πώς γίνεται, γιατί στο Fame είχα πρόβλημα. Κάθε φορά έλεγα αμάν πιπέρι τώρα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Εδώ είμαστε λίγο άνετοι. Το έχουμε. Εκεί στα παιδιά δεν μπορούσες να μιλήσεις όπως μιλάς. Τώρα... Δύσκολο, γιατί ήμασταν άνετοι, είχαμε μια ωραία ατμόσφαιρα ζεστή έτσι μέσα στην τάξη, αλλά έπρεπε να προσέχω αυτό το θεματάκι. Απ' την άλλη, όμως τα παιδιά ήταν αθυρόστομα. Κάποια στιγμή το ξεχνούν ότι μας βλέπουν, νομίζω δεν γίνεται. Και εσύ το ξέχναγες με τις κάμερες. Πάντα. Αλήθεια, ναι, από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Που έχει κάνει εντύπωση, παρόλο που κάνουμε τόσα χρόνια τηλεόραση και κάνουμε τώρα τηλεόραση, πώς μπορείς να ξεχάσεις ότι είσαι μπροστά στο φακό. Όταν έχεις πρόσωπα μπροστά σου, παιδιά ζωντανά, είναι αδύνατο να σκέφτεσαι τις κάμερες. Έχεις ασχοληθείς με αυτά. Ναι. Έχεις κάνει όμως φιλίες μέσα από το Fame Story. Ναι. Η Μάρο, π.χ. που ήταν εδώ, είναι φίλη σου. Ναι. Είδες πως αντέδρασε. Ναι. Η Καλομήρα. Πολύ. Την Καλομήρα τη λατρεύω, την έχω χάσει. Mm-hmm. Τώρα τις τρέχουν δεξιά και αριστερά. Είναι πολύ δύσκολο να τη βρω. Και μου λείπει πάρα πολύ. Θέλω να τη μιλήσω λιγάκι. Πάντως από τα παιδιά που ξεχώρισα με το προηγούμενο πολύ. Είναι η Καλομήρα, είναι ο Καραφώτης. Mm-hmm. Πολύ. Και η Μάρο έτσι, και η Ραλία επίσης πολύ. Επίσης πολύ αγαπημένη. Νομίζω όλα τα παιδιά πήγανε πολύ καλά. Και εγώ έτσι νομίζω. Και θα φανεί και στη συνέχεια ότι θα πάνε καλά. Θα μπορούσες να τους δώσεις μια συμβουλή τώρα, αν μας βλέπουν, που δεν τα βλέπεις και τα παιδιά. Όχι για όλους. Για κάποιους. Ναι, για τον καθένα κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό, ναι. Μελλοντικά σχέδια. Όλα πάνε πολύ καλά. Κάτι τηλεοπτικό. Ναι, είμαστε τώρα στο σχεδιασμό ενός καλλιτεχνικού προγράμματος.
στον Αλφα, έτσι είμαι ανήκω στην ομάδα που αυτομόλυσε. Μαζί με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Α, ωραία. Προ τον Αλφα και έχουμε πολλή δουλειά γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό και ιδιαίτερο για την τηλεόραση. Σε συνεργασία με τον Ανδρέα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό με τον καινούριο χρόνο θα αρχίσει να προβάλλεται. Μετά τα Χριστούγεννα. Ίσως και από το Φεβρουάριο. Μπορεί πολύ και όχι ακριβώς. Καλή επιτυχία και σε εσένα και στον Ανδρέα. Πάρα πολύ. Ο Ανδρέας είναι εξαιρετικά ταλαντούχο άνθρωπο και θα πάρει πολλά πράγματα συνεργάζοντα. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχή που με επέλεξε να πάω μαζί του. Θα κάνατε πολύ ωραία δουλειά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μακάρι. Να πάμε λίγο Θεσσαλονίκη για να μην περιμένει η Άντζελα. Άντζελα, δεν περιμένει πολύ, αγάπη μου γλυκιά. Να σου πω, Αντζελάκο, σου στείλανε πράγματα, σου στείλανε δώρα, σου στείλανε λουλούδια. Τι έχει γίνει από το πρωί? Έχω μάθει. Έχω μάθει. Το πρώτο δώρο που πήρα τώρα ήταν μόλις τώρα από τον Κυριάκο Παπαϊλία. Ναι. Ο οποίος είναι νέος τραγουδιστής με πολύ ωραία φωνή. Ναι. Θα ακούσεις κάτι σε λίγο. Ναι. Μια κολόνια και μια κρέμα σώματος. Βέβαια. Angel. Κυριάκο μου, τι άλλο να πάρουμε στην Άντζελα, η οποία μυρίζει από 10 μέτρα. Μυρίζει αφρόλουτρα, κρέμες. Αρώματα. Λέγε μου να μην στα πω, τέλος πάντων. Ωραία. Είμαι και ο Βασίλης ο Μπατής, ναι. Αυτό νέο παιδί. Μπράβο. Τα έχω και τα δύο μαζί μου, περνάω πάρα πολύ καλά και θα ήθελα, γιατί γιορτάζω όπως είπα σήμερα, να τους αφήσω να πούνε από μισό τραγούδι για ο καθένας. Ωραία. Θα τους ακούσεις. Θα το αφιερώσουμε σε σένα, εντάξει. Σε σένα. Τα αφιερώνω σε εσάς. Mm-hmm. Ευχαριστούμε. Και τα παιδιά τα αφιερώνω σε μένα. Ωραία, για να ακούσουμε. Τα παιδιά είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Α, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά. Σας επαναλαμβάνω, Κυριάκος Παπαϊλίας και Βασίλης Μπατής. Γεια σου Βασίλη και γεια σου Κυριάκο. Σας ακούμε και τους δύο. Λέει γεια σας. Γεια σας και από εμάς. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλημέρα. Να την προσέχετε την Άντζελα παιδιά. Γεια σου Ρούλα, καλημέρα. Να με καλημέρα. Προσέχετε λέει. Προσέχουμε πάντα, πάντα. Γιατί γίνεται, είναι ευαίσθητη και τρυφερή. Είμαι ευαίσθητη και τρυφερή. Σωστά. Εντάξει για αυτούς που δεν ξέρουν. Λοιπόν, και δυναμική και σκληρή όταν χρειάζεται και καλά κάνει. Πάμε. Σπράγισε στο τέλος του δεσμού μας. Τύλιξε το σώμα μου η σιωπή. Στην αποδοχή του χωρισμού μας. Έμοιαζε εικόνα σου θολή. Κάτω από το κίτρινο φεγγάρι και έγινε σκιά που αναχωρεί. Μες στην κρύα νύχτα του Γενάρη. Άντε γεια, άντε γεια, να προσέχεις και να σε καλά. Άντε γεια, άντε γεια, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Άντε γεια, άντε γεια, προσέχεις και να σε καλά. Άντε γεια, άντε γεια, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Άντε γεια, άντε γεια. Ωραίες φωνές. Μια χαρά. Έτσι. Μέχρι πόσο θα μείνεις, Άντζελα, Θεσσαλονίκη? Όλο το χειμώνα. Όλο το χειμώνα, έτσι. Α, θα κατέβεις κάτω μετά το Πάσχα, τόσο. Μπορεί και να μην κατέβω. Να μην κατέβεις, γιατί? Έχω κάτι προτάσεις από εδώ. Δεν μας αγαπάς πια. Σας λατρεύω, αλλά... τότε πώς θα μας αφήσεις μόνες? Μα αγαπάνε και πολύ νόμιζα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όχι και στην Αθήνα. Και να προσέχουν πιο πολύ. Σε προσέχουν πιο πολύ. Καλό λοιπόν, είναι αυτό. Τώρα τραγουδήσω Βασίλης Μπατής. Ναι. Και αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που θα πει τώρα. Ωραία. Εντάξει, σας αφιερώνουμε. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε Βασίλη. Το τραγούδι αυτό.
σηκώνα με καρδούλα μου σε πίκρανα. Μα όμως πίστεψε με πως δεν ήθελα σταγόνα από το δάκρυ σου να δω. Σε πίκρανα, το ξέρω αγαπούλα μου, σε πίκρανα. Με λάτρεψες και εγώ δεν το εκτίμησα, γι' αυτό τον εαυτό μου τον μισώ. Άσε με να επανορθώσω για τα λάθη που έχω κάνει. Άσε με για να σου δώσω την ψυχή μου κι ας μη φτάνει. Άσε με να επανορθώσω, πόνεσες και ζω με τύψεις. Έφταιξα και θα πληρώσω όποιο τιμή μας ζητήσεις. Μόνο θα με συγχωρήσεις. Μόνο αυτό. Μόνο θα με συγχωρήσεις. Άσε με να επανορθώσω για τα λάθη που έχω κάνει. Άσε με για να σου δώσω την ψυχή μου και ας μη φτάνει. Άσε με να επανορθώσω, πόνεσες και ζω με τύψεις. Έφταιξα και θα πληρώσω όποιο τιμή μας ζητήσεις. Μόνο να με συγχωρήσεις. Μόνο να με συγχωρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα υπέροχα, τα υπέροχα τραγούδια. Σου εύχομαι σήμερα. Δεν σε ακούω. Λέω, ευχαριστούμε πολύ και σήμερα που κυκλοφορεί το νέο σου. Δεν ακούω τίποτα. Σήμερα που κυκλοφορεί το νέο σου CD, εύχομαι ολόψυχα. Δεν ακούω, παιδιά. Έπεσε ο ήχος. Να. Τώρα με ακούς. Όχι. Λοιπόν, να συνδεθούμε σε λίγο, παρακαλώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, να συνδεθούμε σε λίγο. Η μέρα το έχει αυτό σήμερα, να γίνεται τέτοια. Είπαμε ότι έχουμε κάποια πρακτικά προβλήματα. Προσέχουμε, μην γλιστρήσουμε, μην σκοντάψουμε, μην συγκρουστούμε. Μην συγκρουστούμε με αγαπημένα πρόσωπα, με φιλικά πρόσωπα. Και με αυτοκίνητα. Και με αυτοκίνητα. Και με αυτοκίνητα. Ναι. Α, με όλα αυτά. Εντάξει, καμιά φορά οι συγκρούσεις δεν είναι και καλές στον έρωτα και στη σχέση. Αύρα. Αν επακολουθείς. Οι εξελίξεις. Ναι. Βέβαια, τα προσδόκητα γεγονότα. Αν υπάρχει μια φούντωση, μια φλόγα. Φυσικά. Να έχουμε τώρα. Είναι όλα επίπεδα και ίδια. Εσύ είσαι από τους ανθρώπους που τα θες επίπεδα και αυτά. Όχι. Δημιουργείς την ατμόσφαιρά σου. Ασταμάτητα και μου συμβαίνουν μόνο τέτοια πράγματα. Είναι η σκορπιή, βρε. Δεν είναι μόνο η σκορπιή. Γενικότερα στη ζωή μου, όχι μόνο στα προσωπικά. Ναι. Πάντα γίνεται κάτι καινούριο, κάτι ανατρεπτικό, κάτι αιρετικό, κάτι που δεν το περίμενα. Τα ανατρεπτικά είναι καλά, κυρία. Καλά, γιατί μας βάζουν. Γιατί μας αρέσουν πιο πολύ τα ανατρεπτικά. Μας απελευθερώνουν από καταστάσεις. Α, μάλιστα. Και μας δίνουν δείγματα γεύσης που δεν τις έχουμε σκεφτεί να τις δοκιμάσουμε ακόμα. Σωστό κι αυτό. Ίσως να το ψάχνεις κιόλα. Ναι, είμαι το υπέρ του εμπειρισμού γενικά. Είμαι τέτοιου είδους άνθρωπος. Λοιπόν, Άντζελα, τώρα μου είπαν ότι μας ακούς. Τώρα ακούς. Α, τώρα ακούς. Ακούω και εγώ και με ακούς. Λοιπόν, Άντζελα, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο καινούριο σου CD. Δεν μου ευχηθείς καλή επιτυχία. Ναι. Εγώ θα σου αφιερώσω ακόμα ένα τραγούδι. Να μου αφιερώσω. Το δικαιώμαι σήμερα. Εντάξει, έγινε, Άντζελα, σε ακούμε. Και σε αφήνω. Λοιπόν. Θα, ναι. Πάμε. Τηλέφωνα μου κάνεις στο πλήστο ο ύψος να σταθείς στα πάντα να το παρακείς. Άδικα τώρα προσπαθείς πάλι κοντά σου να με φέρεις. Μα όσα λόγια και να πεις σου λέω δεν θα τα καταφέρεις. Σου λέω πως δεν θα τα καταφέρεις. Καλύτερα περνάω μόνη και τώρα κάθισε με σαν μια χάρη στο ζητάω από σένα κλείδωσε με. Καλύτερα περνάω μόνη πίσω δεν ξαναγυρνάω. Δεν νιώθω τίποτα για σένα τώρα πια δεν σ' αγαπάω.
θέλεις να με δεις και προσπαθείς να έρθεις κοντά μου. Μα έπρεπε να το σκεφτείς πως θα πόνεσεις μακριά μου. Τώρα μετάνιωσες γι' αυτό, θέλεις συγγνώμη να ζητήσεις. Μα δεν μπορώ να το δεχτώ, σε μένα να ξαναγυρίσεις. Σου λέω πως δεν θα ξαναγυρίσεις. Καλύτερα περνάω μόνη, φύγε τώρα κι άφησε με. Σαν μια χάρη στο ζητάω, από σένα πλήγωσε. Καλύτερα περνάω μόνη, πίσω δεν ξαναγυρνάω. Δεν νιώθω τίποτα για σένα, τώρα πια με σ' αγαπάω. Έλα! Καλύτερα περνάω μόνη, φύγε τώρα κι άφησέ με. Σαν μια χάρη στο ζητάω, από σένα πλήγωσέ με. Καλύτερα περνάω μόνη, πίσω δεν ξαναγυρνάω. Δεν νιώθω τίποτα για σένα, τώρα πια δεν σ' αγαπάω. Σου εύχομαι, κούκλα μου, στην καινούργια σου δουλειά. Και στο Focus εκεί, Άντζελα, που την αγαπάνε στη Θεσσαλονίκη πολύ και λέει ότι θα μείνει εκεί. Καλά, Άντζελα. Θα σε πάρω μετά τηλέφωνο, τα πούμε μόλις τελειώσει η εκπομπή. Συντάκι πότε θα έχουμε? Συντή με αφιέρωση. Με αφιέρωση. Ο τίτλος του αφιέρωση. Ναι. Μάλιστα. Αύριο κατεβαίνω στην Αθήνα. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα βρεθούμε και στο Ρώσο. Εντάξει. Ωραία, έγινε. Χρόνια πολλά, Άντζελα, σ' αγαπάμε. Σας αγαπάω πολύ πολύ. Καλημέρα. Φιλάκια πολλά, καλημέρα, καλημέρα. Το ξέρω ότι είναι αυτό. Ζωντανό, live, ζωντανά τραγουδάει η Άντζελα. Και μπράβο της πρωί-πρωί μετά από τόση κούραση. Φιλάκια, γεια. Πόπο και αυτή η ζωή των καλλιτεχνών είναι. Καλλιτεχνική. Είναι δύσκολο να τραγουδάς το βράδυ. Πολύ απαιτητικό. Να ξυπνάς το πρωί, να θες να τραγουδήσεις, να ντυθείς, να βαφτίζεις. Έχεις άλλο ωράριο. Ναι. Απάνθρωπα ωράρια. Απάνθρωπα, εντελώς. Και εγώ έτσι νομίζω. Όμως θα ήθελα να γνωρίσουμε κάποια πράγματα περισσότερα για σένα, παρακαλώ. Αύρα, σε έχουμε δει στην τηλεόραση, θα κάνεις τώρα πάλι τηλεόραση. Έχεις ακούσει και εσύ διάφορα, έχεις ακούσει τα σχολιανά σου, ε. Δόξα τω Θεώ, έχω πάρει το βάπτισμα. Έχεις πάρει το βάπτισμα του πυρός. Μια χαρά. Αντέχεις. Εννοείται, τι. Το χειρότερο που σου έχουν γράψει και έχουν πει, ποιο ήταν, βρε Αύρα, γλυκά. Ομολογώ ότι δεν τα πολύ παρακολούθησα. Απλώς υπήρχε κάτι που με στεναχώρησε, δηλαδή μία μόνιμη μομφή ότι δεν καταλαβαίνουμε τι μάθημα διδάσκει. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί οι μαθητές μου καταλάβαιναν πλήρως τι μάθημα διδασκά. Βέβαια δεν είχε άδικο κόσμος, γιατί και στο Fame αλλά και γενικότερα εκεί που επιλέγουμε για να κάνουμε μοντάζ αποσπασματικό, προβάλλονται μόνο λίγα, πολύ ιδιαίτερες στιγμές, ένα λεπτό από τρεις ώρες μάθημα, ας πούμε. Και είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τη συνέχεια αυτού του πράγματος. Μόνο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, με στεναχωρεί ότι έχει σχέση με τα επαγγελματικά. Από εκεί και πέρα, πώς είναι έτσι αύριο, τι κάνει και τι, δεν πειράζει καθόλου. Δεν σε απασχολεί καθόλου. Τι, σιγά, σ' όποιον αρέσω. Δεν είναι. Υπάρχει και το κατάλληλο τραγούδι. Βεβαίως, ωραίο το άσμα. Για να δούμε όμως κάποιες λεπτομέρειες σημαντικές για τη ζωή και την πορεία της Αύρας. Η Αύρα Ξεπαπαδάκου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Αυγούστου του 1972 και ανήκει, όπως η ίδια λέει, στο σχολαστικό ζώδιο της Παρθένου. Η καταγωγή της από την πλευρά του πατέρα της είναι από τη μάνη. Από μικρή ήθελε να γίνει detective ή rockstar και υπό μία έννοια τα κατάφερε, αφού τελικά καταπιάστηκε με την ιστορική έρευνα και τις παραστατικές τέχνες. Το 1990 αποφύτησε από το Αρσάκιο Κλασικό Λύκειο Ψυχικού, ενώ την ίδια χρονιά εισήχθη στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παράλληλα με τη φίτησή της, ξεκίνησε τις σπουδές της και στο κλασικό τραγούδι, αρχικά με το βαρύτονο Τζον Μουδινό και στη συνέχεια στο Εθνικό Οδείο, με καθηγήτρια τη Μίσα Ικέουτσι Κοντογεωργίου. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις παραστατικές τέχνες, την καλλιτεχνική παιδεία αλλά και την πολιτιστική διαχείριση. Στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης έχει συνεργαστεί ως θεατρολόγος με φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι παντρεμένη, δεν έχει κατοικίδια ζώα. Αγαπημένος της σύντροφος είναι το αυτοκίνητό της, ο Νέρον. Αγαπημένος της σκηνοθέτης, ο David Lynch. Και αγαπημένο της συγκρότημα, η Duran Duran, τους οποίους ακολουθεί φανατικά στις συναυλίες τους. Έχει καταπληκτικούς δίσκους βινιλίου από τα 80s και καμιά φορά παίζει μουσική σε πάρτι ως DJ. Από τα 14 της χρόνια κάνει συλλογή από γουρουνάκια, που είναι και τα αγαπημένα της ζώα. Λατρεύει τους γονείς, τις θείες και τους θείους της, την ονά της, την εξαδέλφη της, τους φίλους της, τους δασκάλους της και τους μαθητές της. Το μόνο που πραγματικά επιθυμεί να κάνει στη ζωή της είναι να ταξιδέψει παντού. Για οικογένεια δεν άκουσα κάτι. Για οικογένεια αυτό. Που είπα ότι έχω πάρα πολύ στενές σχέσεις με την ευρύτερη όχι, οικογένειά μου. Όχι, για παιδιά, για οικογένεια και τέτοια. Δεν έχω παιδιά. Όχι, λέω. Το σκέφτεσαι. Α, ναι, βέβαια. Σ' αρέσουνε, θες να γίνεις μια μαμά. Μακάρι, αν δοθεί ευκαιρία. Με δύο, τρία ή με ένα. Δεν υπάρχει πρόπτικη αυτή τη στιγμή. Με πολλά, με τέσσερα θα ήθελα. Με τέσσερα θέλεις. Προλαβαίνω. Γιατί να μην προλαβαίνεις. 32 ετών είμαι. 32 ετών είσαι. Ναι. Πάρα πολύ μικρή άβρα μου τώρα είσαι. Το λες με ένα παράπονο, λες και είσαι. Δεν δηλαδή... έπρεπε να έχω αρχίσει. Τι εννοείς? Να κάνω κανένα παιδάκι. Α, γιατί άλλες γυναίκες ξεκινάνε καριέρα στα 32 τους. Και ξεκινάνε και οικογένεια στα 34. Δεν έχει καμία σημασία. Και μεγαλύτερες ακόμη. Έτσι. Βλέπουμε, ό,τι δώσει ο Θεός. Καλά μια και είσαι και θεατρολόγος, μια και έχεις άποψη για τα πάντα. Και επίσης και για την εμφάνιση και για την κίνηση των ανθρώπων. Και για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και πώς να νιώθουν κάποια πράγματα όταν μιλάνε, όταν κινούνται, όταν επικοινωνούν. Αυτό είναι το ουσιαστικό, να νιώθεις τι λες και να μην το λες για να το λες έτσι και να εντυπωσιάσεις. Θα σε πάω σε ένα θέμα που έχει μόδα μέσα. Α, πολύ ωραία. Γυναίκα, αλλά ο κύριος Στραγκολιάς ως ειδικός σε αυτό το θέμα θα επιμεληθεί του θέματος. Γιατρέ μου, σας παρακαλώ το θέμα μας. Καλημέρα σας, αγαπητοί τηλεθεατές. Το επόμενο μας θέμα στη μόδα έχει να κάνει με το θέμα 40s. Πάμε να το δούμε. Και σοβαρός. Βγαίνω εγώ. Ποιος αρέσει τώρα τις δύο? Αυτό, θα πω μέσα. Εγώ φοράω αυτή που θα πρέπει να φορέσω, αλλά την έχω δώσει στο μοντέλα. Το ίδιο, κρατήστε την πλούζα. Πήγα να κάνω ένα σοβαρό θέμα, να το παίξω λίγο σοβαρός και με έχετε καλιαρδέψει κι εσείς εδώ πέρα. Τι κάνουμε? Σοβαρό το θέμα θα κάνουμε. Μια χαρούλα σε βρίσκω. Σοβαρό το θέμα θα κάνουμε. Θα κάνουμε μόδα. Τι μόδα? Είναι από τις παλαιότερες δεκαετίες, 20-30-40, που επιστρέφει, μας καλύπτει τα περιττά κιλά και είμαστε σήκω από το πρωί στο βράδυ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο δείγματα από φορέματα. Μάλιστα, που είναι από τη δεκαετία του 30 και από τη δεκαετία του 20. Θες κρατήσει κανένα ντουλάπι από τότε? Όχι, είναι καινούργια ρούχα. Είναι το Άγγελ του Μπράτη, είναι ψηφιακή από τη Ρώμη, τα οποία φοριούνται κυρίως σε βραδινές δημιουργίες. Μάλιστα. Επιστρέφουν στη μόδα. Όλα αυτά τα ρούχα που φόρησε η Γκρέτα Γκάρμπο, οι μεγάλες χολιγουντιανές, τα έρχονται στη μόδα, μας δίνουν και μας κάνουν super sexy. Είναι ακριβά. Είναι ακριβά, αλλά είναι νομίζω λογικές τιμές. Ξαρτάται πώς τα βλέπεις. Ναι, για μια βραδινή δημιουργία. Βλέπουμε λοιπόν στα ρούχα τα οποία ήταν εμπνευσμένα από την Γκρέτα Γκάρμπο, βραδινή δημιουργία, σε Crêpe Satin. Επιστρέφουν στη μόδα. Είναι κυρίως για το βράδυ, ειδικά τώρα που έρχονται Χριστούγεννα, γιορτές και όλα αυτά. Λίγο λιτό το βρίσκω. Λιτό, είναι πάρα πολύ λιτό. Καλύπτει κυρίως τις γυναίκες που έχουν γοφούς. Και είναι ιδανικό για γυναίκες με μικρό στήθος. Είναι πάρα πολύ sick και μπορούμε να το φορέσουμε με μια ετόλ, με μια πλεκτή ετόλ ή με μια γούνινη ετόλ και να βγούμε το βράδυ έξω. Να σε ρωτήσω, με τι τσαντάκι θα μπορούσα να σου με ένα μικρό τσαντάκι. Με ένα μικρό τσαντάκι. Και μπορούμε να βάλουμε ό,τι κόσμο θέλουμε και στο λαιμό και στα χέρια. Δίπλα σου. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό είναι παλτό. Όπως βλέπετε, καλύπτει πάρα πολύ. Είναι για γυναίκες βέβαια που είναι από μέτρια έως λίγο πιο ψηλές. Καλύπτει τα περίτα κιλά, φοβιέται πάνω. Και κάτι που δεν φαίνεται, μου αρέσει πιο πολύ η πλάτη. Α, αυτό δεν το είχα δει. Πρέπει το μου πιο ωραίο. Η πλάτη η οποία είναι πολύ εντυπωσιακή. Η λεπτομέρεια εδώ στο μανίκι. Όλες αυτές οι στάρ του Hollywood, ξέρεις, τότε ντύρωναν με βολάν, είχαν παράξενα ρούχα. Και, ήταν πολύ λιτές γραμμές, ήταν πολύ εντυπωσιακά τα τελειώματα και όλα αυτά. Αυτά τα ρούχα λοιπόν είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος και αυτό θα δείξουμε σε λίγο. Μάλιστα. Για να δούμε τα μοντέλα. Έχουμε κάτι πιο live δηλαδή. Έχουμε και πιο live. Ωραία.
Η Ρούλα περιμένει να τη πω τι δώρο θα δώσω. Αλλά τα δώρα θα τα πούμε σε λίγο. Γι' αυτό να μείνετε, να παρακολουθήσετε το θέμα και δείτε το πολύ πρωτότυπο δώρο σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πλεκτή μπλούζα. Λοιπόν, το πλεκτό είναι στη μόδα φέτος, επιστρέφει. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν περιττά κιλά δεν πρέπει να το φοράν. Αλλά όταν έχει ένα παράξενο κόψιμο και συνδυάζεται με μία φούστα του ίδιου χρώματος. Ναι, είναι σεξι και γενικώς δεν προσθέτει. Η φούστα σε αλφα γραμμή είναι χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 40, οι οποίες επιστρέφουν και ξέρουμε ότι καλύπτουν πολύ καλά τους γοφούς. Μάλιστα. Είναι μια σεξι βραδινή μπλούζα, αλλά μπορεί να φορεθεί και άνετα και το πρωί, αν γίνει λεπτομέρεια. Και να σας δούμε, Έλενα. Επίσης, η φούστα αυτή μπορεί να φορεθεί και με πουκάμισο και με μια μαύρη μπλούζα και με διάφορα άλλα. Εγώ το προτιμώ έτσι, να την πω. Και φυσικά μπορούμε να το συνδυάσουμε με ό,τι χρώμα γόβα θέλουμε. Εδώ το συνδυάσαμε με λευκό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ μόδα φέτος και πηγαίνει. Λοιπόν, να δούμε και το επόμενο. Αυτά τα ρούχα βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι από την υψηλή επική στη Ρώμη, αλλά ανάλογα ρούχα κυκλοφόρησε στην αγορά και οι κυρίες μπορούν να βρουν εναλλακτικές προτάσεις. Είναι Έλληνα σχεδιαστή. Είπαμε του Άγγελ Μπέρτ που γιορτάζει και σήμερα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το παράξενο το σακάκι, έτσι. Ναι. Το οποίο πολύ είναι γούνα από δαντέλα. Πολύ ωραίο. Είναι γούνα από δαντέλα. Είναι κυρίως βραδινό. Δεν φοβάται το πρωί φυσικά. Είναι και για μεγαλύτερες ηλικίες. Και απογευματινό. Ναι. Είναι και για μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί μια κυρία η οποία είναι 50-60. Καλό είναι να φοράει μονοχρωμίες, αλλά να είναι κάπως πιο επιδερμένες. Λοιπόν, το συνδυάζουμε με ένα γκρι φαρδί παντελόνια από Κασμίρ. Τα φαρδιά παντελόνια ήταν χαρακτηριστικό επίσης στο 30 και το 40, και το 30 και το 40 δηλαδή, και επιστρέφουν φέτος στη μόδα. Για να το πω και το επόμενο. Μάλιστα. Ποιος άρεσε περισσότερο? Αυτό μέχρι τώρα. Αυτό θα πάει πάρα πολύ και στη Ρούλα, το παντελόνι τελικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φόρεμα το οποίο είναι από τούλι. Το τούλι είναι στη μόδα, σε μπλούζες, σε φορέματα. Το βλέπουμε εδώ σε μαύρο τούλι. Έλα εδώ. Δεν σ' αρέσει το τούλι. Όχι, μ' αρέσει, αλλά το δω έτσι σφαιρικά. Έχει λεπτομέρειες πάνω, με μπλε κλωστή. Γενικώς τα τούλι είναι επίσης στη μόδα. Βλέπουμε ότι δεν είναι διάφανο, αν και η κοπέλα το φοράει ως όρουχο, έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι καλύπτει τους γοφούς, γιατί είναι σε αλφα γραμμή. Αυτό είναι πιο βραδινό. Λοιπόν, οι κυρίες τώρα, οι οποίες. Τώρα σε τι σώματα ταιριάζει? Αυτό ταιριάζει σε σώματα τα οποία έχουν ωραίο στήθος. Ναι. Αλλά έχουν περιφέρεια. Μάλιστα. Αλλά και σε φυσικά σε ωραία σώματα. Οι κυρίες δηλαδή, οι οποίες έχουν λίγο γοφούς, λίγο ψωμάκια, καλό είναι να προτιμάτε τα φορέματα σε αλφα γραμμή και τα τούλια ακόμη, τα οποία δεν διακρίνουν γιατί είναι πλούσια και κρύβουν τις ατέλειες. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχουμε η Έλενα, την ίδια γκρι φούστα που φορείτε προηγουμένως. Φορείτε κάτι πετολμηρό. Επιτυχία. Είναι τα μανίκια τα οποία είναι στο στυλ νυχτερίδα, τα οποία επίσης επιστρέφουν στη μόδα. Το πράσινο χρώμα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το χρώμα της φετινής σεζόν. Οπότε πράσινες μπλούζες, πράσινες φούστες. Πράσινα, όχι το πράσινο. Το πράσινο είναι στη μόδα και είναι και το χρώμα της ειρήνης και της ευημερίας. Ναι. Λοιπόν, πράσινες φούστες, πράσινες μπλούζες ή πράσινες μπότες και πράσινα τσαντάκια είναι στη μόδα. Και μπορούμε να το φορέσουμε όλη τη λεπτομέρεια και να το συνδυάσουμε ακόμη και με γκρι. Είναι το χρώμα της δεκαετίας εκείνης, γιατί εκείνη τη δεκαετία ήθελα χρώματα μπλε, πράσινα, γκρι, σκούρα γενικώς. Το οποίο ειδικά μετά τον πόλεμο, το γκρι είναι το χρώμα του πολέμου και βγήκε στη δεκαετία του 40, γιατί υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα, το μουντό. Λοιπόν, όλες οι κυρίες οι οποίες θα πάρουν όπως τηλέφωνο και θα μας πούν ποιο είναι το χρώμα της δεκαετίας του 40, το χρώμα του πολέμου. Λοιπόν, πείτε όλα αυτά τα υπέροχα ρούχα του Άγγελου Μπράτη, θα κερδίσουν τι? Στιλιστικές συμβουλές από μένα και τον Ηλία Μιχαλόγια. Το πιάσαμε τώρα, Ρούλα. Θα πάμε σπίτι τους και θα τους αλλάξουμε την καρδαρόμπα τους. Μπορούμε να έρθουμε και εμείς με κάμερα, έτσι. Με κάμερα. Ωραία. Οι δύο πρώτες κυρίες οι οποίες θα πάρουν τώρα τηλέφωνο κερδίζουν στιλιστικές συμβουλές οι οποίες κοστίζουν αρκετά. Μάλιστα. Στο 210-3481-560 και στο 210-3481-570. Αυτά. Πολύ ωραία. Περιμένουμε αύριο στο τροχόσπιτο. Πού είσαστε? Που θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο της Πειραιά. Μάλιστα. Για να αλλάξουμε το look σας, τα μαλλιά σας και να σας δώσουμε παλαδόνια. Πολύ ωραία. Βρήκα και ένα εισιτήριο εγώ από Αρβουλάνου, άσχετο. Λοιπόν, προχωρούμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Ωραίο ήταν. Λε. Σε φέραμε εδώ λίγο πιο να. Μ' αρέσει εδώ. Φιλίδι μπαρ, πολύ ωραίο. Να ξεφύγουμε λίγο από το καναπέ. Λοιπόν, έχεις δει ένα παιχνίδι που παίζουμε εδώ στο. Με τα σπίτια. Ναι. Τέλειο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ανακαλύψουν οι τηλεθεατές σε ποιον ανήκει το διαμέρισμα. Ναι, ενημερωμένοι. Α, και είναι παραπλανητικό συνήθως. Δηλαδή είναι 2-3 που ισχυρίζονται ότι είναι δικό του το σπίτι και πρέπει να βρούμε σε ποιον πραγματικά ανήκει. Τέλειο. Και σήμερα ο κ. Στραγκολιάς είναι γενναιόδωρος. Δίνει πολύ ωραίο δώρο στους τηλεθεατές. Δίνουμε δύο ορολόγια, ένα δικό και ένα γυναικείο. Αξίζει 750 ευρώ. Να με συγχωρέσει ο κύριος που τα προσφέρει, η κυρία, δεν θυμάμαι το όνομα. Καντίνο, νομίζω. Είναι τα Καντίνο. Καντίνο. Ωραία. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα εντρικό, ένα γυναικείο. Σε μια οικογένεια που παρακολουθεί και θέλει να παίξει μαζί μας, να μην γκρινιάζει ο άντρας, να πάρει και ο άντρας ρολόι και η γυναίκα.
Λοιπόν, να δώσουμε τηλέφωνο της εκπομπής. Το έχω μάθει, μην κουράζεσαι. Γεια σας. 3481-560 και 3481-570. Το έμαθα. Μια χαρά με βρίσκεις. Εντάξει. Μετά από δύο μήνες. Θα βοηθήσουμε μετά. Ναι, θα βοηθήσουμε. Θα βοηθήσουμε. Λοιπόν, πάντα ο Χάρης ο Βορκάς, ο φίλος μας, είναι ο κεντρικός παρουσιαστής του θέματος. Οπότε αυτός θα μας τα πει όλα. Χάρη, bonjour! Bonjour, σαγαδιά! Τι κάνεις! Δεν είσαι κανένα να χαίρομαι, κακά να μαραζώνω. Όχι, να χαίρεσαι, να χαίρεσαι. Μπράβο, λατρεία μου, μπράβο. Τώρα που δυνάτησες κιόλας με τη δίαιτα αυτή, τη φοβερή τη διατροφή. Έχω ανοίξει πίνες, λατρεία μου, το έχω ράψει, τι να κάνω, τι να κάνω. Πόσο έχεις χάσει, αγάπη μου. 6-7. Ξέρω μια χαρά σε βρίσκω. Μέσα σε 20 μέρες αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, 20 κάτι. Μέχρι τα 15 έχουμε ακόμα καιρό. Ναι. Τι να κάνω. Χαρούλη, πώς είναι η μέρα σου σήμερα. Η μέρα μετεωρολογικά εννοείς ή γενικότερα. Καλά, μετεωρολογικά στο βράστο. Γιατί έξω έχει κρύο. Γιατί έξω έχει κρύο. Έχει κρύο καιρός για δίκιο που τον άλλον. Και μας τρώει στεναχώρια, αυτό λέμε. Όχι καλέ, γιατί στεναχώρια, γελάμε, γελάμε. Η ζωή είναι ωραία, λα βίτα εμπέλα. Όλα βίτα εμπέλα, μωρέ μίο τεζόρο μίο. Μωρέ μίο τεζόρο μίο. Πολύ εθνική εκπομπή. Και σου τσέσο αντέσο, Ντίμη. Ντίμη, αμόρε. Πες λοιπόν, μου τι κάνεις. Λοιπόν, είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι στη Βούλα. Ναι. Έτοιμοι να παίξουμε το γνωστό μας παιχνίδι με τους επώνυμους καλεσμένους που θα μας πείσουν ο καθένας με τον τρόπο του αν είναι το σπίτι του ή όχι. Και ξεκινάμε από τον Χρήστο Ανδρουλάκη. Γενικότερα είμαστε σε τραγουδιστικό σήμερα. Α, είμαστε τραγουδιστικό. Βεβαίως. Έχουμε έτσι μουσικούς καλεσμένους. Λοιπόν, ναι. Ο πρώτος καλεσμένος, πρώτος οικοδεσπότης. Ο πρώτος οικοδεσπότης. Πιθανώς είναι ο Χρήστο Ανδρουλάκης. Τι κάνεις, Χρήστο μου, καλή σου μέρα. Έλα να σε φιλήσω. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Δουλά, καλημέρα στο όλε. Ακούτε καλημέρα, όλοι. Μας βλέπουν και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Έχετε επιστροφή όλοι, Χάρη. Υπάρχει ένας που δεν έχει επιστροφή. Θα καλά, το δείτε. Θα το πάρω, πάμε καλά. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, κάτσε να πω εγώ. Σε ποιο δωμάτιο είμαστε καταρχήν. Μπράβο. Δεν άκουσα. Σε ποιο δωμάτιο είμαστε. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο. Πού είμαστε. Στο σαλόνι βρισκόμαστε τώρα, στο καθιστικό. Σαλόνι, living room, πώς το λες. Living room, περισσότερο. Ξέρεις, καλαρώνουμε, καθόμαστε εδώ πέρα. Παίρνω χώρο σου, που νιώθεις άνετα. Έτσι, έτσι. Υπάρχει στερεοφωνικό. Υπάρχει στερεοφωνικό. Στερεοφωνικό λέει, υπάρχει. Πού είναι. Είναι από την άλλη μεριά, που είναι δύσκολο να φωτιστεί και αυτό δεν τη δείχνουμε τώρα. Εντάξει, άλλο, κάτι άλλο. Έχει, ναι. Κάτσε να ρωτήσω εγώ τον Χρήστο. Να βλέπουμε το σπίτι να πούμε στον κάμεραμαν μέσα, αν έχει την καλοσύνη. Να μας δείχνει έτσι το σπίτι, να μας δείχνει το σπίτι για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε. Να σε ξεναγήσω και σε κάτι. Ναι, μπράβο, να μας ξεναγείς, Χρήστο μου. Μια περιήγηση. Για να μας πεις ένα δικό. Να σε πιάνω, γιατί δεν σε ακούω. Δυνατά δεν ακούμε. Αυτή είναι μια καρέκλα, μια πολυθρόνα που χαλαρώνεις πάρα πάρα πολύ όμορφα. Έχουν έρθει από την νησία μαζί με το μπερλέκι αυτό εδώ πέρα και το τραπεζάκι. Η νησία ακούω, μάλιστα, μαγευτικά. Έχω τρέλα γενικά με τα ethnic τα πράγματα. Μ' αρέσουν τα πολιτιστικά στοιχεία πάρα πάρα πολύ. Το βλέπω, το βλέπω. Είσαι του ethnic, πολύ. Θεματικά. Επίσης, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, τα λατρεύω και κάθε φορά που πηγαίνω κάπου φέρνω και κάτι. Επίσης, πολλοί φίλοι μου, επειδή ξέρουν ότι έχω τρέλα, μου φέρνουν όταν πηγαίνουν και αυτοί κάποια αντικείμενα, όπως παραδείγματος χάρη αυτά εδώ πέρα. Αυτά τι ακριβώς είναι θήκες για χάπια, τι είναι, την κάμερα παραγνώνα ζουμάρει εδώ πέρα. Αυτό ότι είναι συνήθως χρησιμοποιούνται για να βάζει μέσα σκουλαρίκια και τέτοια οτιδήποτε, ξέρω εγώ, δαχτυλίδια κλπ. Είναι θήκη τέλος πάντων για δωράκια. Είναι πολύ πίκη, είναι έτσι. Ναι, ναι. Κίτσιρ, κίτσιρ επάνω. Πραγματικά, ναι. Μάλιστα. Αυτά τα έχουμε πάρει από την Κωνσταντινούπολη, μου τα έχουν φέρει. Α, πολίτικα είναι, μπράβο, μπράβο. Αυτό εδώ πέρα το καδράκι είναι από Ινδία. Μου το είχαν φέρει ένας φίλος, ένα ζευγάρι μάλλον. Καλκούτα, καλκούτα. Καλκούτα. Πιάνο, πιάνο. Πιάνο, πιάνο, λέω. Πιάνο, πιάνο. Ναι. Πιάνο, πιάνο. Ναι. Πιάνο, πιάνο. Εγώ αφήνω Αθήνα. Καλό, καλό. Πιάνο όμως, έχω ένα σαν synthesizer τέλος πάντων στο δωμάτιο μέσα που έχω σαν για να μελετάω τέλος πάντων. Πιανόλα, πώς τη λέτε εσείς η μουσική, πιανόλα, πώς τη λέτε. Κλαβινό, πώς τα. Ένα synthesizer, σύνθεση. Όμως έχεις και πιάνο μια ουρά από ό,τι ξέρω. Όχι, την ουρά την κόψαμε πέρσι να πούμε για να. Α, είναι κολοβό. Μάλιστα. Θες να ρωτήσεις κάτι, κάτι, κάτι που μου κάνει εντύπωση. Αυτό τώρα το ριχτάρι εδώ πέρα, το γουνοειδές, δεν ξέρω τι είναι, κουνέλι, τι είναι, από αυτό που είναι. Είναι ελληνικό, το έχω φέρει από Θεσσαλονίκη, επειδή είμαι χρόνια στη Θεσσαλονίκη, 10 χρόνια. Α, το πήρα από κάπου εκεί. Ναι. Ναι, τώρα άντρας και να βάζει ριχτάρι, είναι περίεργο. Αύρα, γιατί? Μήπως κάποια τον έχει συμβουλέψει. Μήπως η κοπέλα του Χρήστο έχει έβαλε το ριχτάρι. Ξαναπέστε όταν το ακούσαμε. Μήπως η κοπέλα του έβαλε το ριχτάρι, γιατί άντρας τώρα και να έχει τέτοιο ριχτάρι, λίγο κάτι μου κάνει. Συγχωρείς και εγώ σας πω ότι έχω ριχτάρι.
Α, καλά, συγγνώμη. Για να βάζουν νυχτάρια, δεν το ξέρει. Οι άντρε. Φαίνεται ότι βάζουν. Ποιο ξέρει τώρα, εγώ ψιλοψύνομαι ότι μπορεί να είναι και. Τι λε, Άβραμ. Ναι, εμένα μου άρεσε γιατί είχε έναν άνετο τρόπο να το παρουσιάζει, χωρί μεγάλη έμφαση, σαν να είναι κάτι φυσικό. Σαν το σαλόν. Ναι, ναι, ναι. Και μου άρεσε, ήταν ανεπιτίδευτο. Όχι, μην έχει χρήστο μου τρακ τώρα, τι τρακ. Μια χαρά. Μια χαρά τα πάντα. Καντρούλα μου, επειδή σε παρακολουθώ χρόνια και επειδή είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Ναι. Και πραγματικά θέλω να σε γνωρίσω για από κοντά κάποια στιγμή. Όποτε θέλει να έρθει να κομπεί. Φυσικά υπάρχει το όνομα Ρούλα Κορομιλά που ξέρουμε όλοι λίγο πολύ τι εστί, έτσι. Άρπατη ρουλάρα, άρπατη. Να είστε άνετοι μαζί μου και να μην σκέφτεστε το Ρούλα Κορομιλά, να σκέφτεστε ότι είμαι ένας νέος, χαρούμενος, ευχάριστος άνθρωπος. Μία ποταπή παρουσιάστρια. Μία ξαδέρφη από μάνα. Μία ποταπή παρουσιάστρια. Ακριβώς. Σε παρακαλώ, κόψτε το πρώτο, παρουσιάστρια. Diamonds are forever. Είσαι ένα diamond forever. Forever. Έλα, πάμε. Πίσω τι έχει. Κουρτίνες ή story. Τι είναι αυτό πίσω. Κουρτίνα λευκή. Δεν ακούω τι λέτε. Λέω ότι έχει πίσω κουρτίνες ή στόρια. Αυτή η κουρτίνα τι είναι, για. Πίσω από την κουρτίνα είναι το story κατεβασμένο λόγω. Να, τα ξέρει όλα, παιδιά, δικό του. Ναι, νομίζω ότι είναι δικό του. Χάρη μας έπεισε ο Χρήστος. Για πάμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ καλή σου φίλη. Ποια είναι αυτή. Μια. Πολύ καλή. Θα το δει. Μια κούκλα η οποία κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάνει θέατρο, κάνει χορό, κάνει τραγούδι και είναι στο ίδιο τη μοναδική. Λοιπόν, καλημερίζω την Νίνα Λαζοπούλου. Ντάρλινγκ. Καλημέρα, Ρούλα. Καλημέρα, Ινάκη. Καλημέρα. Καλημέρα, Άβρα. Καλημέρα, Ινά. Καλημέρα. Δεν έχω εγώ επιστροφή, γι' αυτό θα μου μεταφέρει ό,τι λέτε. Μπορεί να πάρει από τον Χρήστο, την επιστροφή του Χρήστου τώρα που τελείωσε. Θα πάρω την επιστροφή του Χρήστου. Τώρα που τελείωσε. Κάτσε μισό λεπτάκι, δώστε μας τα μισό λεπτάκι. Ναι, σας δίνουμε 10 λεπτά. Εντάξει, ακούω λίγο. Ναι. Η Ρούλα μας έχει επιδαύρια φωνή, οπότε δεν ακούγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λατρεία. Είσαι καλά. Να πω κάτι. Λοιπόν, πού είσαστε τώρα. Εγώ είμαστε στην κουζίνα τώρα. Α, κουζίνα. Και περίμενε γιατί με χουφτώνουν λίγο να μου βάλουν. Υπάρχει μια πιασμαντέ εδώ πέρα, μια ελαφριά πιασμαντέ. Ποιος πιασμαντέρινα. Λοιπόν, να σας ξεναγήσω λίγο στο χώρο της. Πώς φαίνεται η έμπειρη από την τηλεόραση, κατά πάντα βάζει, ακούει, χαμός. Αφού έχει κάνει τηλεόραση τόσα χρόνια το κορίτσι. Αλίμονο και πολύ καλά μάλιστα. Πώς είμαστε, Δέσποινα. Αγάπη μου. Λοιπόν, ωραία, σ' ακούω τώρα. Να μας πείτε, χάρη μου. Παιδιά, καλύτερα από αυτό που είχα. Λοιπόν, ξεκινάει την ξανάγκηση η Ίνα στην κουζίνα της. Για πες μας, Ίνα. Πού είναι τα καλά τραπεζομάντιλα. Τι είναι, πού και τι. Συγγνώμη, η πετσετούλα από πριν να την κρύψω. Πες το, δυνατά δεν ξέρω. Πού είναι τα καλά τραπεζομάτια. Έχω τον καφέ μου. Όπως βλέπετε, έχω την καφετέρια, είναι ανοιχτή ακόμα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι τα ποτήρια. Mm-hmm. Εδώ είναι το ψυγείο μου με διάφορες φωτογραφίες από διάφορα που τις πετάω από εδώ και από εκεί. Και είναι έτσι. Μπορούμε να τις δούμε τις φωτογραφίες. Από όμορφες στιγμές και αυτά. Να τις όλη η ζωή είναι στο ψυγείο. Χάρη! Πίσω. Ορίστε, ορίστε. Μείνετε λίγο στο ψυγείο να δούμε τις φωτογραφίες. Λοιπόν, στο ψυγείο. Όλη η ζωή της Ίνας. Για να δούμε. Μια μου φορά που ήμουν στην Πασαρέλα πριν. Αφού είχα βέβαια ξεκινήσει το τραγούδι και έκανα ένα guest έτσι για φίλους μου designer και την έβαλα γιατί ήμουν πάρα πολύ αδύνατη και θέλω να μείνω έτσι. Για να μην τρώω την έτσι. Γιατί έχεις πρόβλημα, σε βλέπω τσίρος, είσαι τσίρος. Εδώ είναι οι δύο μου οι αδερφές, αυτή είναι η Γεωργία που την έχετε γνωρίσει από το Super Idol, αυτή είναι η Σοφία που είναι στην Αμερική, που είναι στο Berkeley, αυτό είναι το πρώτο μου το σκυλάκι, αυτό είναι το δεύτερο μου το σκυλάκι, η κούκλα μου. Αυτά είναι από διάφορες δουλειές, η γιαγιούλα μου. Εδώ είναι ο φίλος μου, εδώ ο Κουρκούλης ο Νίκος, εδώ είναι από το βίντεο κλιπ, εδώ είναι η γιαγιά με την μικρή. Αυτό είναι από το βίντεο. Βλέπουμε το σπίτι, το σπίτι. Η Αλεξάνδρα πολύ μικρή, δεν ακούω τι λέει. Όχι τίποτα, μπορείτε τις φωτογραφίες. Συνέχισε, απλά λέμε ότι είναι μια ζωή σπεκτάκιολα. Να δούμε λίγο το σπίτι. Αγαπημένη μας Κύπρο από μια πολύ πολύ διαφήμιση, από την αγαπημένη. Καλημέρα στην Κύπρο, έχουμε όλοι δεσμούς με την Κύπρο. Φιλούθια. Παιδιά, ο Πραγκολιάς ρώτησε κάτι πριν. Τι είπες εδώ. Θέλω να ρωτήσω τίποτα για πες ρουλά. Πού είναι τα καλά τραπεζομάντιλα. Μισό λεπτό, ξαναπέστο. Πού είναι τα καλά τραπεζομάντιλα. Πού είναι τα καλά τραπεζομάντιλα. Κώστα, το πασό. Κώστα, δεν έχω καλά τραπεζομάντιλα. Έχω τα σουπλά. Έλα, σου δείξω πού είναι τα σουπλά. Τα σουπλά. Τα σουπλά, ναι. Όχι, όχι. Μα παραπλανή. Έχω σουπλά. Ρωτάω. Έχω διάφορα ταξίδια. Έχω πολλά πράγματα από Αφρική. Ναι. Είναι αυτά τα δικτυωτά. Από τον Μπαλί έχω αυτά. Δεν μ' αρέσουν πολύ τα τραπεζομάντιλα και χρησιμοποιώ συνήθω σουπλά. Μάλιστα. Έχω αυτά που είναι πιο χριστουγεννιάτικα, ξέρει. Έχει πάνω στο κορίτσι. Ναι, αλλά μπορώ να σα ψήσω ότι είναι το σπίτι. Μου για να δείτε το ψυγείο είναι άδεια, γιατί συνήθως είναι άδεια. Είναι κρασί ποινή. Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή έχω πολλούς χυμούς. Α, να μην δείχνουμε τι χυμούς και αυτό. Και γιαούρτια. Ναι. Τέτοια πράγματα. Μια κατσαρόλα, η κατσαρόλα τι είναι, η κατσαρόλα. Είναι να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Πώς πρέπει να μας ακούτε. Ναι, κλείστε το ψυγείο. Κλείστε το ψυγείο. Κλείστε το ψυγείο. Τα
Κρασί. Νερά πολλά. Νερά πολλά. Ναι. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει κανένας. Ξεστή, μάλλον επειδή πάμε να τους πιάσουμε. Να τους τριμώξουμε. Ναι. Ίνα μου, κρασί πίνεις. Γιατί έχουμε και ένα ατύχημα εδώ πέρα. Κρασί, πίνει. Έλα, έλα. Ναι, πίνω και κρασί, είναι εδώ πέρα. Α, πού είναι το κρασί? Έχω ένα παράθυρο που την αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Και κόκκινο κρασί. Χρησιμοποιώ βέβαια άσπρο κρασί που δεν έχω τώρα. Το έχω στο ψυγείο συνήθως το άσπρο κρασί, το βάζω στο φαγητό. Μάλιστα. Εντάξει, και κόκκινο συνήθως γιατί μου αρέσει να πίνω κόκκινο. Καλά, είναι και πολύ κόκκινο το λευκό. Το κόκκινο παχαίνει. Πού τα έχει και τα αυτά. Η κόρη σου που τρώει, τι έχει τη κόρη σου, γιαούρκια ταΐζει το μωρό. Όχι, τη κάνω φαγητό, αλλά κάνω λίγο να το τρώει και να φεύγει για να μην έχω μετά. Για δείξτε μου τα είδη του μωρού που είναι ο βρασίρα. Α πούμε, έχω τα γλυκά τη, τα ζαχαρωτά τη, γιατί τη αρέσουν πολύ τα γλυκά. Είναι γλυκατζού. Ωραία, δεν τη έχει ειδικά πια τάκια. Έχω εδώ πέρα ένα τέτοιο με όλο γλυκά. Αυτό είναι τη Άλεξ το ντουλάπι. Α, τι έχει μέσα, για άνοιξε. Έχει. Τώρα θα κάνουμε διαφήμιση, δεν μπορώ να σταματήσω. Α, καλά. Έχει σοκολατάκια και μπισκοτάκια και τσίπς και γαριδάκια. Α, έχει μέσα αυτό, ναι. Πώς σας φέρετε η Ίνα σαν οικοδέσποινα στην κουζίνα της? Κάτι λέει, κάτι λέει. Λέω ότι δεν της έχεις κάτι πιατάκια που έχουν όλα τα παιδάκια αυτά με τον Spider-Man, τον έτσι, τον αλλιώς, δεν έχει αυτή τέτοια? Βέβαια. Για δείξε μας που τα έχεις. Είναι στην κρεβατοκάμαρά μου. Για ποτάπες. Καλά, σιγά μην μας έπεισε ότι είναι δικιά σου κουζίνα. Δεν έχει τίποτα του παιδιού μέσα. Ωραία, θέλω να σε ψήσω τη δικιά μου κουζίνα. Ναι, για ψήσε με, για ψήσε με. Ψήσε με, λοιπόν. Πάρα πολλές βιταμίνες εδώ μέσα. Ναι, και τι, δεν μπορεί να παίρνει κανένας άλλος από τους νεαρούς βιταμίνες, δηλαδή. Τόσες βιταμίνες, αποκλείεται. Καλά. Τόσες βιταμίνες, τόσες βιταμίνες. Μα γιατί τις παίρνει τόσες βιταμίνες? Τόσες βιταμίνες, λίγο δύσκολο. Όλα αυτά είναι βιταμίνες. Μα γιατί παίρνει τόσες βιταμίνες, παιδί μου, ρώτησες γιατρό? Τι βιταμίνες δεν ξέρω. Έχω ρωτήσει, έχω ρωτήσει. Οι γιατροί μου τα δίνουν. Καλά, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν δυσκολεύουμε την Ίνα καθόλου γιατί μας κάνει ξεναγήσει η μονολογία. Ωραία, τι έγινε. Πρώτα είναι κάτι πάρα πολύ εξαντρή. Να δούμε αν είναι ζήλο. Εγώ θα έλεγα. Κάτι λέει Άβρα. Για πες, Άβρα. Έτσι, υπερβάλλον ζήλο εμένα μου φαίνεται. Ότι το παραπρόβαλε. Ναι, άρα δεν μπορεί και να μην είναι δικιά τη. Δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί και να μην είναι δικό. Ωραία, πάμε μπορεί, στο άλλο μπορεί. Πρόσωπο και να πούμε στου τηλεθεατέ να τηλεφωνούν. Γιατί έχουμε να του δώσουμε ένα αντρικό και ένα γυναικείο ρολόι 700 ευρώ. Μα είσαι large, το έχουμε πολλέ φορέ. Είμαι πολύ large. Έμα large. Λοιπόν. Τρέχα. Ποιο είναι εκεί τώρα? Πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Στην κρεβατοκάμαρα, ποιο είναι? Άντρα ή γυναίκα, πιστεύω. Ο Δήμος Μπέκε. Ο Άλλος Κύπριος μέσα στην Κύπρο. Γεια σου, Άντρα, τι κάνεις? Καλή ημέρα. Είσαι καλά? Να χαίρομαι. Ναι. Γεια σου, Δήμο. Καλημέρα στη Ρούλα, στον Κώστα. Καλημέρα. Και στην Άβρα. Σας, καλημέρα. Δήμο, τι κάνεις? Μια χαρά, εσείς. Πες τι είπες προχθές που ήρθα στο μαγαζί, δυνατά στο μικρόφωνο. Πώς? Πού εμφανίζεσαι? Α, στον Μπούντα με τον Γιάννη Τάσιο, τον Χρήστο Ανδρουλάκη, την Νίκη Παπαδοπούλου. Δεν μου λες κάτι, εσύ από την Κύπρο είσαι? Ναι, καταγωγή μου, ναι. Α, και τι, μέσα στην κρεβατοκάμαρα έχεις και την κιθάρα, βλέπω, ε. Ναι, είναι εδώ που ξεκουράζομαι, παίζω λίγο μουσική, τραγουδάω. Ένας μουσικός με την κιθάρα το νομίζω είναι πάντα, πώς το λέμε, αυτοκόλλητη, έτσι δεν είναι, ένας πολύ καλός τραγουδιστής. Στην κρεβατοκάμαρα. Λοιπόν, για πες μας, έτσι κάνε μια πρόφη ξενάγηση. Εκεί πέρα αυτό που βλέπω, εκεί πέρα που λέει Αθήνα 2004. Δεν είναι αντρική η κρεβατοκάμαρα. Δεν μπορεί να την έχει φτιάξει. Τι λες, Κώστα? Δεν μου κάνει αντρική η κρεβατοκάμαρα. Απάντησε, παρακαλώ. Θα σας πω, υπάρχει καλή δικαιολογία. Δεν ξέρω από τέτοια πράγματα. Βασικά την κρεβατοκάμαρα την έχει επιμεληθεί η φίλη μου. Αρχίσαμε. Εκεί είμαστε μόνο ο Δήμο. Η μοναξιά δεν. Δεν αντέχεται. Ναι. Γι' αυτό έχει επιμεληθεί η ίδια. Και τα χρώματα, εντάξει, εμένα προσωπικά μου αρέσουν τα χρώματα. Ναι. Ζωντανά. Δεν είναι ένα μικρό δωμάτιο, μπορώ να πω, αλλά γίνεται ένα μιξάζ το πράγμα. Γίνεται ένα μίξ, έτσι. Μπορούμε να δούμε τα σακάκια σου. Τα σακάκια σου λέει. Σακάκια. Πάμε στις δουλάπες. Τι χρώμα, Χάρη, έτσι. Κάτσε, ξαναπέστο, δεν σ' ακούω. Τα σακάκια, έτσι. Μάλιστα, τα σακάκια, ναι. Δήμο, γιατί γελάς. Δεν έχω εδώ, αλλά να σας πω τι έχω εδώ. Ναι, για πες. Για πες. Έχω παντελόνια. Ναι. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα να δούμε. Ναι, για να δούμε τι έχω. Να το βάλουμε και στο. Είναι και το μέγεθός του, νομίζω, ε. Γιατί τα παντελόνια διπλώνονται και εύκολα για να τα μεταφέρεις. Δήμο, μόνο τζιν έχεις, παιδί μου, στην ντουλάπα σου. Τζιν, τζινάκια. Τζινάκια. Ναι. Εδώ έχω κάτι, έτσι, κάτι πιο περίεργο, τώρα θα δείτε. Από κάτω τι έχεις, πιο... Από κάτω. Στην κάτω. Από κάτω εδώ έχουμε μια ζώνη από την εκστρατεία μου. Ποια εκστρατεία σου? Τι ζώνη είναι αυτή? Χάρη! Έχασα το φωνή. Χάσαμε τον ήχο. Τον ήχο χάσαμε σήμερα πάλι. Δεν πειράζει, να κάνουμε περιγραφή. Δεν πειράζει, παιδιά, συμβαίνουν. Το είπε και η κυρία Λουκά από το πρωί. Σήμερα, ναι. Φταίω εγώ που τα λέει η Λουκά και μετά πραγματοποιούνται όλα όσα λέει. Τέλος πάντων, είδαμε μερικά τζινάκια στην επάνω ντουλάπα. Ναι. Και κάτω κάτι λένε αυτοί και γελάνε για μια ζώνη. Τώρα μ' ακούτε?
Ναι. Εσύ μας ακούς? Τώρα σε ακούμε και εμείς, ναι. Με λαμβάνεις, με λαμβάνεις. Λαμβάνω. Μπράβο, αγάπη μου, συνεχίζουμε. Τι έχει λοιπόν, κάτι εδώ πέρα φουλάκι εδώ πέρα, αυτό. Καλά, εντάξει, αυτά είναι δυσκολία. Αυτό τι είναι, ας πούμε. Αυτό. Αυτό είναι μια αυτήρα. Είναι και η ώρα, βέβαια, κατάλληλη. Αυτό θα μας βλέπει τώρα. Πρόσεξε, θα ρεξηγήσουνε, Δήμο. Τι είναι, σατινέ, τι είναι. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστούμε, καταλάβαμε. Εντάξει. Έχει πανένα, έχει πανένα από κάτω. Γιατί δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με την κοπέλα του και στην ντουλάπα να έχει μέσα γυναικεία ρούχα. Έτσι δεν είναι, Δήμο. Λογικό είναι. Πολύ λογικό. Υπάρχει μια μίξη. Δεν μπορεί. Όχι, πραγματικά, αφήνει αρκετά πράγματα εδώ. Υπάρχει μια κάποια ερώτηση, έτσι να τον στριμώξουμε λίγο. Ναι, ναι, να δολιάς έχει να κάνει. Εγώ νομίζω ότι το στριμώξαμε μια χαρά. Θέλω τι έχει το κομωδίνο. Το δεξί, έτσι όπως βλέπουμε. Αυτό πίσω μου, εγώ. Ναι. Ναι, τι έχει μέσα χωρίς να το ανοίξει, τι έχει. Έχει το δεξί. Ναι, αυτό που δείχνει. Μπορείς να το ανοίξεις, είναι κάτι απόρριτο. Μπορούμε να ανοίξουμε το αριστερό που έχει, γιατί είναι κάποια ιδιαίτερα πράγματα. Καταλαβαίνεις, κάτι που νομίζω ότι υπάρχει μια κάλυψη, κάτι σκουφάκια, κάτι τέτοιο σπάμε. Όχι, θέλω να μου ανοίξει ο Δήμος το δεξί, παρακαλώ. Το δεξί. Τι έχει, ρε Δήμο, πες. Ναι, αλλά να μας πεις τι έχει πριν το ανοίξεις. Ναι, σωστό κι αυτό. Άνοιξε, τι να κάνει. Κάποιος το σφυράει όμως απ' έξω, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Δεν ανοίγει τελικά. Τρομερό, τρομερό. Κατάσταση ο Μπέ και το σπίτι το ξένο, νομίζω. Έχει μπλοκάρει το. Ωραία, στο αριστερό σιρτάρι, χάρη τι έχει για να μας πει. Πάμε στο αριστερό. Ναι. Για να δούμε στο αριστερό τι έχει. Βοηθάμε καθόλου στην τηλεθεατές. Εδώ έχουμε νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει πολύ. Μη συνομίζει ποιον ανήκει το σπίτι. Ξέρεις τι, να κάνουμε μία ερώτηση ή στην Νίνα ή στο πρώτο παιδί για το δωμάτιο στο οποίο δεν βρίσκεται. Μάσκα, μία ύπνο. Να ρωτήσει την Νίνα για την πολυθρόνα, αν είναι από την Τινησία ή όχι. Ωραία, ξέρει. Ναι, σωστά. Για άνοιξε Δήμο να δω. Νομίζω ο Δήμος μας έπισε. Κοίτα. Τι είναι αυτά. Μάσκες ύπνου, διάφορες κρέμες νυχτός. Νομίζω καλοπισμού, παπασαγίδα και αυτά. Το σπίτι, νομίζω. Νομίζω κρέμα νυχτός τώρα οι άντρες, βρε Δήμο, τώρα δηλαδή και εσύ. Με συγχωρείς πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτό ξέρει και ο Κώστας και όλοι οι καλλιτέχνες της showbiz. Ναι, αλλά δεν την έχω. Βασικά στο υπνοδωμάτιο έχω ένα καλό και κακό. Το καλό είναι ότι μπαίνει ήλιος, έχω πολύ φως. Να το δούμε λίγο τον κύριο καμεραμάν, παρακαλούμε, το δωμάτιο. Ευχαριστούμε. Για πες Δήμο μου, ναι. Και επειδή εγώ δουλεύω βράδυ, συνήθως κοιμάμαι 6-7 η ώρα το πρωί και ξημερώνει. Ναι, είναι αυτό που και δεν κλείνουν και τόσο καλά τα μπατζούρια έξω για να φτιάξει όλο το φως. Και χρειαζόμαστε. Ωραία. Χρειαζόμαστε τέτοιο. Νομίζω ότι και αυτός καλά τα πήγε. Καλά τα πήγε, ναι. Τώρα το σπίτι πιάνου είναι για να πάρουμε τα ρολόγια τηλεθέτη. Πάμε και στον άλλο καλεσμένο. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε κι άλλο. Φύγαμε, κάτσε. Δήμο, φυλάκια, αγάπη μου. Όχι, έχουμε κι άλλο. Βατήσε, παρακαλώ. Συναντηθείτε όλοι στο σαλόνι τώρα, ε. Λοιπόν, εδώ πέρα περνάμε μία μεξικάνικη, έτσι πώς να το πω τώρα, άντρας, χαμός, κολλιές. Και βρίσκουμε τον Γιάννη. Τι κάνεις Γιάννη μου, είσαι καλά, να χαίρομαι. Ο Γιάννης Στάσιος μας υποδέχεται στο ατελείο. Γιάννη, πού είσαι, Γιάννη μου. Τι κάνεις. Τώρα θα αρχίσει τα παράπονα, Γιάννη. Καλά, δεν το κάνω τώρα. Έλα, ξεκίνα τα παράπονα, ξεκίνα. Έχω παράπονα να πω. Θα σε δώσω. Γιατί σήμερα όλοι έχουν παράπονα, τι γίνεται. Δεν θα βρει να την λέω σε μακρύ μέλλον. Ξεκίνα, πες αγάπη μου που ξεκίνησες και τι έκανες και μετά τα παράπονα. Πες. Τέλος πάντων. Πες τα, γιατί όλο παράπονα μου στέλνουν μηνύματα ότι έχεις παράπονα. Δεν σε προσέχω. Πες παρά, πες ένα παράπονο. Έχω πολλά παράπονα γιατί ξέρω πολλά χρόνια την κυρία την όμορφη. Ακούς κυρία όμορφη. Ναι. Πολλά χρόνια την ξέρω. Ναι, ξέρεις ότι του έλεγα κάθε Κυριακή, ήταν στον Μπραβίσιμο, ως μόνιμος τραγουδιστής εκεί, μαζί με άλλα παιδιά και του έλεγα τα μαλλιά σου, κουρέψου. Έχετε παρελθόν, έχετε προϊστορίες. Λίγο τραβήξει, να ξέρετε, μόνο. Ναι. Και τα μαλλιά πάλι. Για ό,τι θέλεις, μαλλιάκι. Για πού έγινε καλός καλλιτέχνης. Τρέχουμε όλοι, τρέχουμε. Για κάνε μας Γιάννη μου τώρα έτσι μια ξανάγηση στο χώρο σου εδώ πέρα, να δούμε αν όντως είσαι κορεσπόντης. Το home studio, το δωμάτιο μουσικής. Ναι. Που ξεκουραζόμαστε εδώ κάποιες στιγμές όταν από την πολύ την κούραση. Πεθαίνετε. Με μεγάλη πορεία στο ξενύχτη στο Μούντα. Ναι. Ερχόμαστε να δημιουργήσουμε εδώ. Αφήνουμε κάποια προσωπικά αντικείμενα, κάποιες φωτογραφίες εδώ που έχουμε από το μαγαζί. Γενικώς πολλά πράγματα εδώ πέρα. Γιάννη, παίζεις και πιάνο. Πιάνο δεν παίζω, δεν είναι και ο Λιμπεράτσι, αλλά το. Δεν είμαι και ο. Ναι. Ο μεγάλος πιανίστας. Ναι. Και.
Εντάξει. Πάντως πέρα το synthesizer το έχει σε μερική διάρκεια. Ναι. Εδώ έχει το κομπιούτερ μέσα, περνάμε στου κλειδού δίσκου. Κάνει και με το κομπιούτερ, κάνει διάφορα κόλπα. Ναι, υπάρχει και πορτρέτο. Ναι, αλλά μάλλον δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Γιάννη, επιπροσθέτω, ναι. Το πορτρέτο που έχει βάλει εκεί δεξιά. Το δικό σου, Γιάννη. Το δικό μου, Βρενάτο. Για να το δούμε. Για κάνει ένα zoom στο πορτρέτο. Ωραία που το γράφεις αυτή. Ναι, δεν ταιριάζει όμως πολύ. Μου φαίνεται λίγο επίτηδες ότι έχει μπει. Τι σου φαίνεται, Κώστα? Μου φαίνεται ότι έχει μπει λίγο επίτηδες. Δεν ταιριάζει. Κοίταξε, δεν είχε πρόχειρο, φαντάζομαι. Δεν είχε πρόχειρο καμπάκι. Αυτό είναι το δωμάτιο. Είναι δωμάτιο. Βάζουμε πράγματα μέσα που δεν είναι πέρα από το μαγαζί. Τα έχουμε αφήσει και δεν τα έχουμε. Ναι, μόνο αυτό. Ναι, γιατί δεν σήκω να μα το δείξει. Ωραία, τι άλλα προσωπικά έχει. Τι έχει προσωπικά αντικείμενα, κύριε Τάση, εκεί πέρα. Για να δούμε. Εδώ έχουμε πετσέτε, εδώ είναι τα πράγματα. Εδώ έχω τι πιτζάμε μου. Ναι, για να δούμε. Για να βγάλει τα πιτζάμα σου να δω. Γυναικεία θα είναι. Κόκκινο τη φωτιά που λέει και Άντζελα. Αυτό είναι γυναικεία, παιδιά, πιτζάμα. Καλά πλάκα μου κάνεις τον Ολυμπιακό, δεν εγώ πλάκα σου κάνω, ρε, αφού είναι ξένη η πιτζάμα. Δηλαδή, συγγνώμη, κοιμάσαι με πιτζάμα. Έλα. Κοιμάσαι με πιτζάμα. Πώς θα κοιμάσαι με νυχτικιά. Που αν φοράει να τίσετε, εγώ ξέρω εγώ. Κόκκινη πιτζάμα, δεν τη λέω εδώ. Ολυμπιακά, ραφούλ. Α, είσαι Ολυμπιακός. Καλά, γιατί σου λένε ότι είναι γυναικεία, δηλαδή δεν μπορείς να κοιμάσαι ένα βράδυ να κοιμάσαι με κάποια ύπαρξη. Όχι, αφού είναι δικιά μου πιτζάμα. Α, καλά, εντάξει. Είναι unisex. Δικιά μου πιτζάμα. Άλλο, ρωτήστε άλλα, την περάτα. Τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Ωραία, να σου πω κάτι. Εκτός από το δώρο που θα δώσουμε αυτό εμείς με τα ρολόγια, να δώσουμε και ένα τραπέζι στο μαγάζι το δικό σου. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Έχει απέναντι. Θα καλεσμένοι όλοι. Πού? Να δω πότε θα έρθετε εσείς, κυρία Κορμιλά. Ναι, α τι γκρίνιε πρωί-πρωί. Όχι, να καλέσουμε μαζί να πάμε. Να του σκεφτούμε. Θα έρθετε στην άλλη ζωή, θα δούμε. Να του άξω τι γκρίνιε. Για πε την άλλη δουλειά μέσα τι έχει, λέγε. Ποια δουλειά θα έρθει. Αριστερά, πια. Αριστερά. Αριστερά. Θα κάνουμε ένα μέρο, είμαστε και ακατάστατοι εδώ πέρα. Γιατί τόση ώρα σα σφυράνε γι' αυτό, εντάξει. Για να δω τα. Αβρά, τα ντουλάπια του παρέχει χάλια. Ναι, είναι περίεργο. Για δείξε μα. Τι είναι αυτά, βγάλε ένα ρούχο παιδάκι να δούμε. Αποκριάτικα, αυτά που τίνουμε. Αποκριάτικα. Μέσα στο στούντιο είναι αποκριάτικα. Για βγάλε το. Είχα τη πιερότο μια φορά να πούμε, ξέρετε, παλιά που. Ναι, για πε. Είχα τη καμαρότο, κατάλαβε. Ναι. Πιερότο, καμαρότο, τέλο πάντων. Διάφορα, έχει κοστούμια εδώ πέρα που. Νομίζω ότι καταλάβαμε. Να μην τα πηγαίνω πάλι πίσω, κατάλαβε. Το παρατήρησα. Αυτό βγάλε το, χάρη, βγάλε το, δώστον, δώστον. Συγγνώμη, αυτό είναι τη κοπέλα. Δεν μου κάνει. Σε αυτό το σπίτι όλο κοπέλε έχει βγει. Αυτά είναι για να μην τα πηγαίνουμε πίσω, καταλάβατε. Με συγχωρεί, λε τώρα κοπέλε. Δεν μπορούν κανεί. Πρέπει να είναι εργέντε, δεν έχει κανένα. Το καταλαβαίνω αυτό. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, χαρού. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Και γενικώ αυτά τα γυναικεία αυτά τα συγχωρεί. Κυκλοφορούν οι γυναίκε. Ωραία, χάρη εσύ τώρα τι έγινε, μα μπέρδεψε, νομίζει. Εγώ είμαι σίγουρο ότι σα έχω μπερδέψει. Νομίζω ότι όλοι οι καρισμένοι ήταν GGG. Ωραία, πηγαίνετε στο σαλόνι. Πάμε στο σαλόνι. Ναι, πάτε στο σαλόνι για να σα βρω μετά τι διαφημίσει. Άντε να δούμε. Ντάξει. Άντε να δούμε. See you there. Ντάλι. Στη παιδιά μου τόπο. 210-3481-560 και 210-3481-570. Τα έχω μάθει απ' έξω τηλέφωνα αύρα. Τηλεφωνήστε μας λοιπόν γιατί θα κερδίσετε όχι μόνο δύο ρολόγια, αλλά και ένα τραπέζι. Θυμίστε μου το μαγαζί που εμφανίζεται. Στον Μπούντα. Στον Μπούντα, έτσι, μπράβο. Ο Γιάννης ο Τάσιος. Μαζί με όλα τα παιδιά που είδαμε εκεί θα το δώσουμε σε λίγο. Πάμε στη διαφημίση, να ευχαριστήσουμε όμως την Άβρα μας, η οποία πρέπει να φύγει. Πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Άβρα. Και εγώ εύχομαι το καλύτερο και καλή επιτυχία σε όλα. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Φιλιά στον Αντρέα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να είσαι καλά. Χειροκρότημα λοιπόν στην Άβρα, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε με την επόμενη καλεσμένη μας. Πάμε. Ολέ. Τώρα η Λία, εμείς μπερδευτήκαμε ποιανού είναι το σπίτι. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ούτε κι εγώ έχω καταλάβει. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές τα κατάλαβαν καλύτερα. Εγώ έχω μια υποψία. Πες εσύ ποιο νομίζω ότι είναι το σπίτι, για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές. Συγκλίνω πιο πολύ προς την γυναικείο. Ναι. Γυναικείο, λες εσύ. Ναι, αλλά η Ίνα είναι πανέξι, μην μπορεί να κουβάλει όλα αυτά τα πράγματα. Για να μας μπερδέψει. Δεν ξέρει τι σημαίνει Ίνα. Για πάμε στο Χάρη να δούμε για λίγο. Χάρη είσαι με όλα τα παιδιά. Α, νάτι όλοι. Έλα, ρουλάρα μου. Εδώ πέρα όλη η συμμορία του εγκλήματος. Ναι, όλοι. Με αρχηγό την Ίνα. Με αρχηγό την Ίνα. Και τον Τάσιο, ξέρω εγώ. Μην ανησυχείτε. Να σας πω τώρα, μπορείτε να βοηθήσετε λίγο τους τηλεθεατές. Και θα συνδεθούμε πάλι μαζί σας. Αυτό που έχω να κάνω μόνο να ρωτήσω. Ναι. Τους τηλεθεατές έχουν καταλάβει αν είναι το σπίτι του Δήμου, ναι, του Χρήστου, του Γιάννη ή της Ίνας. By the way, μια παράληψη δικιά μου. Θέλω να μας πει Ίνα φέτος που εμφανίζεται και τι κάνει. Στο θέατρο. Την Τετάρτη, στο θέατρο Ορφέας, είναι μια επιθεώρηση και εγώ κάνω το σόου, τραγουδάω και χορεύω με τον παλέτο μου και έχουμε Δευτέρα και Τρίτη ρεπό, αλλά από Τετάρτη μέχρι Κυριακή είμαστε και με διπλές παραστάσεις, κανονικά πολύ ωραία. Το παλιό θέατρο του Χατζηχρήστου.
Πολύ ωραία. Έχουμε να πάμε φέτος ρούλα μου σε πολλά στο και θα πάμε και... Ναι, για πες το θα πάμε, για πες το να ζηλεύει ο Τάσιος που... Τι λίγη έγινε, ξαναπες το. Ο Τάσιος να γκρινιάξει λίγο που δεν έχουμε πάρει στο μαγαζί. Ναι, θα μας χτυπήσει ο Τάσιος. Δεν πρέπει να έρθετε, ξέρετε. Ναι, ωραία. Μπορεί να έρθετε στην άλλη εσείς, αλλά... Να σου πω, πρώτα θα έρθει σε εμάς και μετά θα έρθουμε εμείς σε εσάς. Σαν υδροχός που είσαι, θα ζεις πολλές ζωές εσύ, οπότε... Μας την είπε. Κάτι ξέρω. Τι έχουμε, Δήμο, τι ζωή είσαι. Είναι ψάρι. Ψάρι. Εγώ είμαι εγώ καιρός. Τοξότης Ίνα, εγώ ζυγός. Καρκίνος. Και καρκίνος. Πολύ ωραία. Μια χαρά παρέα κάνετε εκεί τώρα. Α, χαμός. Δεν λέει, θα μείνετε να μας παρακολουθήσετε λίγο, γιατί σε λίγο θα πούμε ποιανού είναι το σπίτι και θα μιλήσουμε μαζί σας. Mm-hmm. Αλλά τώρα όμως ξέρετε τι θα κάνουμε. Για θα πες. Φωνάξουμε την Κλειό Χατζηστεφάνου, την αδερφή του Παναγιώτη Χατζηστεφάνου, η οποία θα έρθει εδώ για να συζητήσουμε αρκετά πράγματα και αν θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στη συζήτηση. Τι λέτε? Γιατί όχι. Ε, τι λέτε, βεβαίως, παιδιά. Βεβαίως. Ωραία. Φέρει το όριο ούτως ή άλλως, βλέπετε, δεν βλέπετε. Βλέπουμε. Αλίμονο, αλίμονο. Αλλά πάμε εμείς να πούμε μερικά πράγματα για την Κλειό που τα ξέρεις εσύ. Η Λία έχει κάνει πολλά πράγματα, Κλειό. Η Κλειό είναι δημοσιογράφος. Είναι δημοσιογράφος μόδας. Και πολύ καλή, δουλεύει πάρα πολλά. Σε πάρα πολλά περιοδικά. Έχει ένα δικό της ιδιαίτερο στυλ. Έχει ιδιαίτερο στυλ. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί στην τηλεόραση με την Κλειό. Έχει γράψει κείμενα για την τηλεόραση για δικιά μου εκπομπή. Έχει κάνει τρεις εκπομπές, έτσι. Τρεις εκπομπές στην τηλεόραση. Τρεις τηλεοπτικές εκπομπές. Το In Fashion έχει κάνει με την Τζέννη Μπαλατσινού. Το άλλο εγώ, άλλο εσύ. Και έχει παίξει και σε μια ταινία. Και έχει παίξει στο Μουσακά. Στο Μουσακά. Τον Περιβόητο. Τον Περιβόητο Μουσακά, έκανε την εξωγήινη. Να πω ότι και τα δύο αδέρφια είναι τρομερά μορφωμένα και καλλιεργημένα και με άποψη. Έχουν τρομερή άποψη αυτή. Και επίσης να εξηγήσω και κάτι άλλο. Ότι μου αρέσει η αγάπη που υπάρχει μεταξύ του Παναγιώτη Χατζηστεφάνου και τη Κλειούς Χατζηστεφάνου. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Η αγάπη που έχουν σε σένα επίσης. Και επίσης η αγάπη που έχουν και οι δυο σε μένα και το εκτιμώ πολύ και για την Κλειό και για τον Παναγιώτη. Να φωνάξουμε όμως την Κλειό. Ναι. Κλειό Χατζηστεφάνου, παρακαλώ. Να έρθει μαζί μας χειροκρότημα. Πάμε, Κλειούλα. Ωραία. Καλό το. Καλημέρα. Καλά, μια χαρά. Ποιο Κλειό, ωραία. Ωραίο μαλλί Κλειό. Πάντα με εντυπωσιάζει με τα μαλλιά. Έλα, Κλειό. Έλα, κάτσε από εδώ. Κλειό, είσαι μαύρη γιατί κάνει σκι ακόμα. Είμαι μαύρη γιατί πηγαίνω στη θάλασσα. Αν τα καταφέρνω, πηγαίνω καθημερινά. Καλό αυτό. Ναι. Σημαίνει ότι είσαι γυναίκα που δεν σε πειράζει ο χειμώνα, το κρύο και όλα αυτά. Όχι καθόλου. Πηγαίνω στη θάλασσα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν καταλαβαίνω. Λίγα πράγματα είπαμε για σένα, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ καταρχά για αυτό που είπατε. Μα δεν είπαμε τίποτα ψέμα και το ξέρει πολύ καλά. Ναι. Ότι είσαι ένα άνθρωπο ταλαντούχο, ευρηματικό. Μπορούμε να πούμε ότι κάνει και τρομερές καινοτομίες η Κλειό. Ναι. Γενικά και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που την ξεχωρίζει. Αλλά εμένα αυτό που μου αρέσει πολύ στην Κλειό ότι είναι. Και αυτή η ντόμπρα και όταν έχει να πει κάτι το λέει χωρίς να το χαϊδεύει και να το τυλίγει με περιτύλιγμα. Και η αλήθεια πάντα πονάει Κλειό στη ζωή που ζούμε. Ναι, την αλήθεια ο κόσμος συνήθως δεν θέλει να την ακούει. Mm-hmm. Και η αλήθεια λίγο φαίνεται στους ανθρώπους ότι είναι σαν παρατήρηση, σαν να τους κάνεις παρατήρηση. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν τους αρέσει. Mm-hmm. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αν ακούς κάτι από κάποιον που στο λέει καλοπροαίρετα και έχει λόγο που στο λέει σοβαρά, δηλαδή είναι απλά μια κακία. Πρέπει κάποια εκείνη τη στιγμή να σταματήσει λίγο και να κάτσει να σκεφτεί για ποιο λόγο μπορεί να στο λέει. Ναι. Και όχι να λε κατευθείαν να το αρνείσαι. Η άρνηση πάντα. Όταν μα αρέσει κάτι. Η άρνηση είναι φοβερή. Ναι. Υπάρχει άρνηση αυτό το πράγμα. Και το είδαμε και με τον Παναγιώτη. Δηλαδή, ξεκινώντα και προσπάθησε ο άνθρωπο, αν θε να κάνει κάποια πράγματα, και αμέσω ήταν η άρνηση και η κριτική. Να κάνει κάτι διαφορετικό βασικά. Ακριβώ ναι. Αυτό. Ναι. Είναι φοβερό ότι θέλουν όλοι να γίνονται τα ίδια συνέχεια. Είναι σε μια κατάσταση. Δεν σαν να μην θέλει κανείς να αλλάξει τίποτα, να μην πάει τίποτα μπροστά. Να είναι όλα σταθερισμένα. Να μην δοκιμάσει τουλάχιστον. Ναι. Δεν είναι ότι να αλλάξει. Ναι. Να δοκιμάσει, να δει αν είναι ωραίο ή όχι. Είναι σαν να φοβάται ο κόσμος την αλλαγή. Ο κόσμος γενικώς το φοβάται αυτό. Γιατί φοβάται ο κόσμος. Γιατί κάθε τι καινούριο τους φαίνεται ίσως εξωπραγματικό. Δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν, οπότε το φοβούνται. Ναι. Είστε πολλές φορές κάτι καινούριο σε κάνει να σκέφτεσαι. Επίσης και αυτό. Χρειάζεται δουλειά στο μυαλό. Και αν αρχίσει και σκέφτεσαι, μπορεί να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Και ούτω καθεξής. Που να μην σ' αρέσουν, σε βάλει σε κάποιες διαδικασίες σκέψεις, οι οποίες να μην σ' αρέσουν. Και οπότε κάθεσαι πίσω και λες, καλά είμαι εδώ. Είσαι καλά, Κλειό. Είσαι λίγο στεναχωρημένη. Με την ιστορία αυτή. Ναι. Όχι, δεν θα έλεγα ότι στεναχωρήθηκα. Με τον αδερφό σου. Εγώ τα περίμενα κιόλας λίγο όλα αυτά. Ναι. Απλά ήταν λίγο συναισθηματικά, η φόρτιση ήταν κάπως δυνατή. Ναι. Ήταν έντονη. Ναι, ήταν έντονη. Ναι. Mm-hmm. Ήταν έντονη. Ήταν κάτι το οποίο εντάξει, δεν το είχα ξαναζήσει. Mm-hmm. Επειδή με τον Παναγιώτη έχουμε
αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Το είπα κιόλας. Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι κάπως θες να προστατεύσεις τον άνθρωπό σου. Σίγουρα και οι άνθρωποι οι δικοί σου έχουν νιώσει το ίδιο για σένα. Βέβαια. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Και εκείνη τη στιγμή αναρωτιέσαι αν τα πράγματα θα εκτροχιαστούν στο βαθμό που δεν θα μπορέσεις αυτό το πράγμα να το κontrolάρεις και να το αντιμετωπίσεις. Προχθές ήμασταν την Παρασκευή το βράδυ, έκανε η Τζέννη για τη γενέθλιά της Μπαλατσινού και ο Πέτρος κάνει ένα πάρτι στο Κολωνάκι. Και βγαίνοντας από το μαγαζί, περπατήσαμε μέχρι την πλατεία Κολωνακίου να πάρουμε περιοδικά και να γυρίσουμε. Και η αντιμετώπιση που είχε ο Παναγιώτης από τον κόσμο ήταν απίστευτη, πραγματικά. Εγώ είχα μείνει χάγγελο, δεν το πίστευα. Περνάγανε απέναντι τα πεζοδρόμια, τον χαιρετάγανε, του μιλάγανε, τον αγκαλιάζανε, τον φυλάγανε. Και του λέγανε επιτέλους βγήκε κάποιος και είπε κάτι διαφορετικό, τι κρίμα που το κόψανε. Ενώ στην αρχή όμως ήταν παρεξηγημένος, γιατί το μετέφερε. Ναι. Έτσι, κλείω να πούμε έτσι και τα πράγματα με το κανονικό του όνομα. Ναι. Εδώ που ήρθε ο Παναγιώτης, κάναμε μια συζήτηση και με τον Ηλία και με τον Κώστα. Και θέλω να σου πω ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τρομερά συγκινητική. Δεν μπορείς να διανοηθείς τι έγινε. Και όταν είπε, α πούμε, ξέρουμε το αυθόρμητο στυλ του, γιατί ο Παναγιώτης είναι τρομερά ευφυής. Δηλαδή, μπορεί να σε πουλήσει 100 φορές και να μην το έχει καταλάβει. Όταν είπε ότι τα τζάμια και αυτά, αυτό μου άρεσε πολύ. Άρχισε να παίρνει κόσμο, η Ηλία τα πήρε σε τηλεφωνήματα. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Ανετράπη τελείω η εικόνα αυτή που προσπάθησαν να δώσουν. Είναι αλήθεια αυτό που είπε, δεν είναι. Κάποιοι θεωρούν, α πούμε, αυτό το είπαμε και πριν και το σχολιάζαμε και με τον Κώστα, ότι ο Παναγιώτης είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν στέκει καλά στα μυαλά του. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, δεν γίνεται, όχι καμία σχέση. Ναι, ο Παναγιώτης είναι ουσιαστικά στο Fame Story μπήκε για να κάνει image making και προσπάθησε να δείξει πόσο σημαντικό είναι το image ενός ανθρώπου. Η εικόνα. Η εικόνα. Να δημιουργήσει εικόνες. Και όπως είπε και ο ίδιος, αυτές οι εικόνες σίγουρα θα μείνουν ξέχαστες. Άρα αυτό που κλήθηκε να κάνει το έκανε. Μα δεν ήταν τελείως αδιάφορο εχθές το επεισόδιο. Εγώ δεν το είδα για να είμαι ειλικρινής. Πήγα στο Village και είδα την αληθινή ζωή, την ταινία του Πάνου Κούτρα. Mm. Ο Παναγιώτης έχει κάνει τα κοστούμια και τα σκηνικά. Έχει κάνει τα εξαιρετικά κοστούμια. Και είναι συγκλονιστική ταινία, δηλαδή πραγματικά και εσύ Ρούλα, άμα προλαβαίνεις, γιατί είσαι πολύ busy. Mm. Πραγματικά αξίζει να τη δει κανείς. Είναι καταπληκτική ταινία. Έχει εξαιρετικό. Είναι πολλές μικρές ιστορίες νομίζω μαζί, έτσι. Ναι, είναι διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι χαρακτήρες που ενώνονται όλοι μαζί σε μια ιστορία και είναι πραγματικά εξαιρετική. Ήσασταν δεμένοι με τον Παναγιώτη και από μικρά παιδιά. Ανέκαθεν. Δεν μένετε μαζί, μένετε χωριστά. Μένουμε χωριστά, ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η έννοια σου, είχαμε και έτσι μια συζήτηση εμείς με την Κλειό πριν από λίγες μέρες. Το θυμάσαι ένα περιστατικό που είχε συμβεί. Και μου άρεσε και η δική σου έννοια, εκτός από τη δική μου. Πολύ. Εγώ τον Παναγιώτη τον εκτιμώ, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει. Ναι. Δεν μπορείς να αμφισβητήσεις έναν άνθρωπο, παιδιά, ο οποίος ξέρει πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ειδικοί. Σε δεν μπορούμε χώρα, να ισοπεδώνουμε δηλαδή. Και τα πάντα. Ε? Δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε και τα πάντα κάποια στιγμή. Μα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο τάδε τραγουδιστής έχει την ίδια φωνή με τον άλλο τραγουδιστή κλπ. Κλπ. Ο κάθε άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Πώς να το κάνουμε αυτό. Μα. Αυτή η ξεχωριστή προσωπικότητα ήταν που ενόχλησε κάποιους, φαντάζομαι. Ναι, αλλά ενόχλησε και εμένα χθες το Fame Story που έλειπε. Ξενόχλησε, νομίζω ναι, πολύ κόσμο. Κοιμόμουν, δεν τα βλέπα, ναι. Γιατί ξυπνάω ακούσα... να εδώ και χθες έκατσα να δω και... Άκουσα ότι ο Παναγιώτης και... ασχοληθεί με τηλεόραση, γιατί έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν ο Παναγιώτης και έχει κάνει πολύ καλές έτσι. Έχει κάνει και εκείνη μια εκπομπή που κάναμε μαζί και με Κλειό. Και μαζί με σένα, Κλειό δεν κάνατε μαζί μια εκπομπή. Έχουμε το θέμα αυτό για να το δούμε. Το έχουμε, να το έχουμε δούμε. Που είναι κείμενο του Παναγιώτη Χατζηστεφάνου και είναι με την Κλειό Χατζηστεφάνου. Το έχουμε, πάμε να το δούμε. Έχουμε κομματάκια της Κλειός. Σε 2-3 δεύτερα, έτσι, να το δούμε. Αυτά που κάνατε τότε για την ελληνική τηλεόραση, αυτά που έκανε η Κλειό. Ήταν για τώρα. Αυτό που έκανες εσύ μαζί με τον Παναγιώτη, που ήμουνα και εγώ στην τηλεόραση, καινοτόματα θεωρώ. Και είναι για τώρα, Κλειό. Ήταν. Κοίτα, Ρουλά, δεν ξέρω αν είναι για τώρα, γιατί και τότε φαντάζομαι ότι είχαμε 17% ακροαματικότητα. Την Κυριακή απόγευμα, που ένα άλλο κανάλι έπαιζε live μπάσκετ εκείνη την ώρα. Που ξέρεις τώρα πόσο πολύ κόσμο βλέπει το μπάσκετ και τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, και είχαμε 17% ακροαματικότητα εκείνη τη στιγμή. Mm. Άρα, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ο κόσμος θέλει το καινούριο. Θέλει το διαφορετικό. Mm. Μπορεί να είναι ένα ποσοστό. Και το δείξαν και τηλεθεάσεις με τον Παναγιώτη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όπως και να το κάνουμε, όλος ο κόσμος το είδα, συζητήθηκε. Και όπου πάει ο Παναγιώτης, δημιουργεί έτσι νούμερα. Έχει νούμερα. Ναι, μα γι' αυτό έχει δουλέψει με τους περισσότερους εκδοτικούς οίκους. Αφορά η άποψή του, αφορά ο τρόπος που χειρίζεται τα πράγματα. Και βεβαίως οι απίστευτες γνώσεις του παιδιά για το αντικείμενό του. Και αυτό που δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα είναι μερικές φορές να βλέπουμε το καινούριο και να περιμένουμε λιγάκι. Να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει από το καινούριο, όχι αμέσως το καταδικάζουμε. Αυτό ξέρεις τώρα που έφυγε ο Παναγιώτης από την Ακαδημία, πραγματικά αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να τους προσφέρει κάτι διαφορετικό και φοβερές γνώσεις για πράγματα που ειλικρινά δεν ξέρω αν μπορούν να τα μάθουν από κάποιον άλλον άνθρωπο. Όπως τα ξέρει ο Παναγιώτης και όπως μπορεί να τους αναλύσει όλα τα πράγματα. Ένιωσες κάποια στιγμή την ανάγκη με όλα αυτά που έγιναν, με όλα αυτά που σχολιάστηκαν και όλα αυτά που έδειχναν τα περιοδικά, Κλειό, να πας να τους ανοίξεις το κεφάλι, εισαγωγικά το λέω. Όχι. Δηλαδή να βγεις και να πεις ρε παιδιά τι λέτε. Όχι.
Όχι, Ρούλα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να μείνει εκεί που μένει και απλά αυτός χάνει. Καταλαβαίνεις. Το πιστεύω. Αν ανοίγουμε κεφάλια, από τότε που έχω ξεκινήσει τα περιοδικά θα πρέπει να έχω ανοίξει τουλάχιστον 200 κεφάλια. από ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν και δεν θέλουν και δεν θέλουν και γενικώς δεν είναι συνεργάσιμοι. Αυτό το πείσμα μερικών ότι τα ξέρουμε όλα εμείς και εσείς, ας πούμε, μην μας αγγίξετε, είναι τρομερό. Τι μας γράφει εκεί μερικούς. Ότι έχουμε κάποια αποσπάσματα από την εκπομπή. Πάλι στο Star την είχατε κάνει. Στο Star, ναι, και ερχόμασταν ακριβώς εδώ και ήταν. Σε αυτό. Ωραία. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε μια εκπομπή που έκανε πολύ πετυχημένη πριν από πόσα χρόνια, Κλειό. Καλά, 10 χρόνια είναι. Ναι, 10. Είναι 10 χρόνια ρολόι. Παιδιά, ηλικία. Ήταν τελείως δημιουργικό μας δημιούργημα. Ο Ηλίας, ήμασταν μεταξύ μας δηλαδή μια παρέα που ξαφνικά μας δώσαν μια κάμερα, μας δώσαν τηλεοπτικό χρόνο και είπαμε τώρα θα γίνει χαμός, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ρώτησε τον τι του λέω τώρα. Τι σου λέω τώρα. Κάνω τα ίδια πράγματα. Αυτό του λέω. Κάνε αυτά που έκανες με την Τζέννη, την Παλατσινού και με την Κλειό. Να πάρω την Κλειό αν θέλει να τα κάνω. Μακάρι, παιδιά, με χαρά. Με τρέλα. Με τρέλα θα τα κάνετε μαζί. Εγώ ήθελα... Στη Ρούλα, θα σου πω κάτι γι' αυτό. Τότε που πεζόταν η εκπομπή, κάποια στιγμή καθόμουν στο σπίτι στο πατρικό μας στην Κηφισιά και μπαίνει μέσα ο Παναγιώτης και εγώ καθόμουν και έβαφα τα νύχια μου και έβλεπα τον εαυτό μου στην εκπομπή να βάφω τα νύχια μου. Και η γυναίκα μου λέει: μα καλά, δεν το πιστεύω ότι σε βλέπω να κάνεις αυτό το πράγμα όλη τη ζωή σε αυτό το δωμάτιο και τώρα βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτό το δωμάτιο να το κάνεις στην τηλεόραση. Και τώρα εγώ δεν πίστευα ότι ήμουν στο σπίτι του Παναγιώτη και έβλεπα τον Παναγιώτη στην τηλεόραση να κάνει αυτό που τόσα χρόνια τον έβλεπα να κάνει μαζί μου. Είναι πολύ αστείο όλο αυτό. Είναι ζωή. Ναι, είναι τρομερό. Πάμε να δούμε τα αποσπάσματα αυτά. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι κινόταν πριν από 10 χρόνια εδώ στο Star με μια εκπομπή πρωτοποριακή που έκανε η Κλειό Χατζηστεφάνου, ο Ηλίας και η Τζέννη Παλατσινού. Και ο Παναγιώτης Χατζηστεφάνου. Πάμε. Εμένα η καλύτερη μου φίλη είναι αυτή που βγαίνει από τον ντους για να μιλήσω στο τηλέφωνο. Ποιο ντους? Αγάπη μου. Αλλά είσαι ωραία αντιμένη, μου αρέσει το μπουφάν, το κόσμημα. Γι' αυτό τα φορά όλα αυτά. Πάντα εσύ είναι ωραία και γράφεις και πολύ ωραία. Thank you, baby μου. Σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Μήπως ξέρετε που είναι ο Λευτέρης, ο Πανταζής. Αχ, δεν έχει τη δέκα. Μα τι ωραίο που είναι αυτό το κάδρο. Καταπληκτικό, ποιος το έχει ζωγραφίσει. Η Όντρεϊ είναι αυτή που θα ήθελα να είμαι. Ευτυχώς για μένα και δυστυχώς για αυτήν. Δήλωση μόδας της εβδομάδος. Ας είναι κάλπικο, αρκεί να λάμπει. Μα είστε λαθή, Τζέννη μου. Θα νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε χαζοβιόλες. Και τώρα, διαφημίσεις. Γνωρίζετε, αχ, για αυτά τα πεζοδρόμια, για αυτά τα τακούνια. Η γνωστή μακιγιές, την ξέρετε, ναι. Τα 50. Λατρεύω τον γκλίτερ. Έχει πολύ γκλίτερ επάνω. Αχ, ναι, και ξέρεις, κάθε φορά που βγαίνω το κάνω έτσι, βγαίνει όλο το γκλίτερ επάνω. Έχει γεμίσει ο τόπος βινίλ. Πέτα το, Απολώνια, πέτα το. Λοιπόν, θα κολλήσουν για πάντα. Μέχρι το 2000, θα μείνουν ναι, σίγουρα. Ναι, Χριστή μου, θα είσαι μία δίσκο, Βασίλισσα. Κλείσ' τα μάτια σου και κάνε μία ευχή. It's magic. Και όταν θα τα ανοίξεις, θα σου πω να τα ανοίξεις, θα βγούνε αστεράκια. Άνοιξε τα! Α, μα τι ζενιάν! Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη? Ποιο, σταμάτα, αρχίζει η εκπομπή. Να το! Να το! Εδώ, Σίλια, νάτι. Η Σίλια Καθαριώτη. Λιώ και εσύ νηφικό, τώρα! Δεν θέλω γονηθικό. Θέλεις. Αυτό θα βάλω όμως στο γάμο μου. Πώς σου φαίνεται. Έχω και μια τιάρα όμως θα την βάλεις εσύ. Πολιτικό γάμο. Ναι, πολιτικό γάμο. Αλλά θα φοράω τι άραγε, θα είμαι η βασίλισσα του πολιτικού γάμου. In my tale. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει τώρα να κτενιστούμε. Μα αυτό είναι που θέλουν όλες οι γυναίκες. Όγκο, άρα με το κρεπάρισμα γίνονται όλα αυτά. Ούσου λάδι, ούσου λάκι, ρεγόνες. Αχ, πολύ ωραία μου. Δεν είναι σαμάτα. Εγώ μιλάω με τον Τρίφωνα. Στο μπούμ, στο μπούμ να βάλουμε, να το εξωτερώσουμε. Ω, ναι, το μπούμ. Άλλο. Με τι θα κάνουμε το μακιγιάζο? Με το εφασίλ. Με το εφασίλ. Αυτό είναι για τα μάτια. Και στην Κλειό ποιο πάει? Για κοιτάξτε με αυτό. Να σου φτιάξουμε κορσάζ. Ένα υπέροχο κορσάζ. Θα κάνουμε ψηλή ρητική κράτα από εκεί εσύ. Θα κάνουμε Παναγιώτη Χατζηστεφάνου. Με το βίντεο σακούλα. Και κουκλίτσε μου, βγείτε από το σπίτι, ψωνίστε κάτι. Άντε ψώνει, είναι δυνατό. Επειδή δεν θέλω να καταντήσω σαν και εσάς, που προφανώς εχθές το βράδυ πάλι κρεπαλιάζατε, φροντίζω να μην κοιμάμαι πριν έρθει ο προσωπικός μου μακιγιέρ για να μην τα μακιγιάρει. Ποτέ, μα ποτέ με make-up για ύπνο. Αγάπη μου, οτιδήποτε για την ομορφιά. Έλα, βρε Τζέννη μου, big deal. 5 ερωτήσεις κάνεις και έρχεσαι πίσω. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Γυαλίζω καλά ή όχι. Καταπληκτική είσαι, Τζέννη μου, καταπληκτική. Cindy Crawford, supermodel. Η Cindy Crawford απέρριψε πριν από 6 μήνες μία πρόταση 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
η πρόταση να φτιάξει Ματέλ μια κούκλα τύπου Μπάρμπι με το όνομα Σίντι. Ο λόγος ότι η Σίντι πιστεύει ότι δεν είναι μια πλαστική κούκλα, αλλά μια ζωντανή γυναίκα με καριέρα. Για φαντάσου, βρε Σίντι μου. Ποια είναι η γλωσσιμόδα στη Σίντι Κρόφορντ, κλειό μου? Δεν έχω δει ποτέ τον εαυτό μου σαν καλλιτέχνη. Η εμπορικότητα δεν είναι κακιά λέξη για μένα. Δεν είναι το νούμερο της κλειός αυτό? Κορμάκι είναι αυτό. Συγχαρητήρια. Ωραία, περνάγατε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, περνάγαμε συγκλονιστικά. Εξαιρετικές εκπομπές, ούτε MTV, παιδιά, συγγνώμη. Τι ήταν πριν από MTV, Absolutely Fabulous? Πριν το Absolutely Fabulous, πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει το Absolutely Fabulous στην Αγγλία. Να πούμε πάλι, να υπενθυμίσουμε τα κείμενα τα έγραφε ο Παναγιώτης ο Χατζηστεφάν και ο Ηλίας μαζί με την. Και ο Πάνος ο Κούτρας έκανε τη σκηνοθεσία. Ο Πάνος έκανε τη σκηνοθεσία. Ο Πάνος ήρθε από το Παρίσι. Τον είχα φέρει εγώ, επειδή ήταν πολύ καλός μου φίλος τότε. Από το Παρίσι για να κάνει αυτή την εκπομπή. Και έτσι ήρθε στην Ελλάδα. Άμα δεν τζαλακωθείς στην τηλεόραση και δεν κάνεις πράγματα διαφορετικά, νομίζω δεν υπάρχει επιτυχία. Ακολουθείς μετά την πεπατημένη και βαριάς, έτσι δεν είναι? Καλά, εμείς διασκεδάζαμε, ξυπνούσαμε τα χαράματα. Α, δεν μπορεί να φανταστείς τίποτα. Και περνάγατε και χρηστικά μέσα από εκεί. Για το Blender, για το. Η εκπομπή ξεκίνησε να είναι δημοσιογραφική, να τους δείχνουμε πώς να ντύνονται, πώς να μαχιώνονται και τέτοια. Αλλά έπρεπε να έχει φιξιόν μέσα για να γίνεται όλη αυτή η διασκέδαση. Η Κλειό τώρα βασικά δουλεύει στο InStyle. InStyle. Έτσι, στο InStyle, δημοσιογράφος. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Είσαι υπεύθυνη ή σε. Έχω την αρχισυνταξία κάποιων σελίδων μέσα στο περιοδικό, οι οποίες είναι σταθερές σελίδες, λέγονται Seen and Heard, ό,τι είδαμε και ακούσαμε μέσα στην πόλη. Και από εκεί και πέρα κάνω μεγάλα κομμάτια με επώνυμους. Διάφορα μεγάλα κομμάτια με επώνυμους. Εδώ θα σε κρατήσουμε τώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα να επιστρέψουμε. Τώρα πάμε για επώνυμους. Θα θέλαμε να μας σχολιάσετε. Κάποια πρόσωπα που έχουμε εδώ. Να μας πεις την άποψή σου. Και εμάς επίσης θέλουμε. Πρώτα να αυτοσαρκαζόμαστε εμείς και να ασκείται κριτική για εμάς και μετά για τους υπόλοιπους. Έτσι είναι το σωστό, εγώ πιστεύω. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και σας στέλνουμε εδώ, γιατί η κυρία Χατζηστεφάνου θα ασκήσει κριτική. Πώς με βρίσκεται. Αλλά θα σχολιάσουμε, θα μιλήσουμε περί αισθητικής και περί. Για πρόσωπα και πράγματα που μας αφορούν όλους. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, Κώστα, πού να φανταστώ. Ότι. Πώς θα τρελαθείς. Πώς θα σου τη δώσει. Και θα κάνω μπουμ. Όχι. Και θα εκραγείς. Και θα εκραγείς. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Το φαντάστηκες εσύ αυτό. Ποτέ. Όχι. Η Ειρήνη Μερκούρη το έχει φανταστεί όμως αυτό. Ματάρες. Τι. Και φωνή. Πολύ καλή φωνή έχει η Ειρήνη Μερκούρη. Δεν έχει απλά καλή φωνή. Σου έκανα την πάση επειδή έχεις τη φίλη σου την Κέιτι Γκαρμπή. Ναι. Και λες τα πιο ωραία μάτια. Συγγνώμη, εγώ θα διαφωνήσω. Ναι. Αυτά είναι τα πιο ωραία μάτια. Η Ειρήνη έχει τα πιο ωραία μάτια. Κάτσε να σου πω τώρα. Μαζί με την ομάδα της Λούσης που θα χορέψουν το τραγούδι αυτό που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχουμε. Πώς λέμε σουξέ. Ναι. Αυτό δεν το λέμε σουξέ. Αυτό λέμε σουξέ. Πώς θα εκραγείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποια άλλη ομάδα είναι? Έχουμε εδώ τη χορευτική ομάδα DK. Α, και τη χορευτική ομάδα DK. Βρε Ειρήνη, πες το μας αυτό το περιμένουμε από το πρωί δηλαδή. Την κομματάρα. Πάμε, Ειρήνη Μερκούρη, πάμε. Κάτω τι να πεις, λάθος σε μένα δεν θα βρεις. Είχα κλειστεί στο σπίτι μας και ζούσα μοναχά για μας. Χαιρόμουνα που μοιάζαμε, τα ίδια ρούχα βάζαμε, στα ίδια μπαρ συχνάζαμε, λίγο πολύ ταιριάζαμε. Πού να φανταστώ πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς. Να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι αφορά εμάς. Πού να φανταστώ πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς. Να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι
διαφορά εμάς. Και σε χάσα και με χάσες, σε ξέχασα με ξέχασες. Κάνω πως δε σε νοιάζομαι, μα όμως σε χρειάζομαι. Και σε χάσα και με χάσες, σε ξέχασα με ξέχασες. Κάνω πως δε σ' ανέχομαι, μα όλο εσένα σκέφτομαι. Πού να φανταστώ πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς. Να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι αφορά εμάς. Στο κάτω-κάτω προσπερνάς, πλάτη τώρα μου γυρνάς. Κρίμα γιατί ταιριάζαμε, ο ένας τον άλλον μοιάζαμε. Ένωνα με τα λάθη μας, χαιρόμασταν τα πάθη μας. Ο ένας τον άλλον ζούσαμε κι όλα τα συζητούσαμε. Πού να φανταστώ πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς. Να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι αφορά εμάς. Και σε χάσα και με χάσες, σε ξέχασα με ξέχασες. Κάνω πως δεν σε νοιάζομαι, μα όμως σε χρειάζομαι. Και σε χάσα και με χάσες, σε ξέχασα με ξέχασες. Κάνω πως δεν σ' ανέχομαι, μα όλα εσένα σκέφτομαι. Φανταστώ ότι θα χορεύεις κιόλας. Άξεις και χορεύεις, βλέπω. Άξεις λίγο και κουνιέσαι. Γιατί παιδάκι μου να με κουνιέσαι κορμάρα κιόλας. Όσο περνάει ο καιρό. Τι, αρχίζει και συνηθίζει. Πού κοίταγες την κάμερα, πες μου, ποιον κοίταζες, ποιο σου έκανε νοήματα, ο Γιώργος. Ο Γιώργος λίγο. Σε πείραζε. Μόνο και κύριε Χρυσλά. Α, σου κάνανε διάφορα νοήματα να κουνιέσαι και τέτοια παιδιά. Δεν θέλει, δεν τη αρέσει. Τραγουδάει κανονικά, μόνη τη. Δεν θέλει να τη λένε τι θα κάνει. Τι κάνει. Είμαι καλά. Επιτυχία μεγάλη. Είσαι χαρούμενη για την επιτυχία. Πάρα πολύ. Μπράβο. Πάρα πολύ. Πού να φανταστώ στο ραδιόφωνο. Και γίνεται... ιδιαίτερα γιατί εσείς με βοηθήσατε. Εγώ πάλι σε βοήθησα. Για να το ξαναλέμε. Πάπα, τι θα γίνει, δεν υπάρχει και να κάνουμε. Έχουμε περάσει 4 χρόνια και είμαστε τώρα που κάνει αυτά τα πράγματα. Πολλά. Και είμαστε πάλι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Να σου πω πολλά πάρα και σημαντικά πράγματα. Σημαντικά. Γιατί πλέον ο κόσμος αντιμετωπίζει έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη. Λοιπόν, θα ετοιμαστείς και έρχομαι σε λίγο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά οι δυο μας. Ευχαριστούμε τη Λούση και την ομάδα. DK. DK. Ένα χειροκρότημα στο παιδί. Δεν μοιάζει λίγο. Αμέσως. Λοιπόν. Τ' άκουσε το κοπλιμάν που τη έκανε ή δεν τ' άκουσε. Τη έκανε ένα κοπλιμάν. Ξέρω. Είπε για τα μάτια. Λοιπόν, θα πάμε μετά στην Ειρήνη. Αλλά τώρα κλειό μου. Να δούμε λίγα πρόσωπα. Τι έχετε κανονίσει, Λία Κώστα? Ναι, αυτό. Εγώ πάλι ξέρω. Έχουμε διάφορα πρόσωπα γνωστά. Γνωστά. Να ξεκινήσουμε πρώτα από εμάς και μετά να πάμε. Πες μας για εμάς. Τι από εμάς? Από μένα και από σένα θα ασχοληθούμε λίγο. Εγώ για τον τίσιμο σου εννοείς. Ναι, γενικώς. Εγώ σε βρίσκω εξαιρετική, το είπα πριν και στην Ηλία και μου αρέσει πολύ που φοράς fluorescent. Α, ναι. Γιατί εμένα πάντα μου αρέσει ένα τόνο fluorescent στον τίσιμο. Έντονο βρίσκω... κίτρινο. Ναι. Και κίτρινο και πορτοκαλί και φούξια, αλλά να είναι πάντα φωσφοριζέ. Fluorescent. Το πρωινό σου πώς πρέπει να δίνει την παρουσιάστρια. Εγώ τι προτιμάς να φοράω. Εγώ μια χαρά σε βρίσκω. Γιατί? Μπαντελόνια, σακάκια και φούστες. Τα παντελόνια τα βρίσκω λίγο βαριά, λίγο ίσως. Ναι. Εγώ μ' αρέσει πιο πολύ με φούστες εσύ. Πιο πολύ με μίνι φούστες.
λέγαμε εμείς. Ναι, γιατί έχει και συλλογικά πόδια. Σε έβλεπα πριν που ήσουν όρθια και. Ναι. Το έλεγα στον Ηλία. Όλο όρθια πρέπει να κάθεται. Όλο όρθια πρέπει να στέκομαι. Άρα λοιπόν το μήνυ δεν είναι δηλαδή προκλητικό για πρωί ούτε. Όχι, βρερούλα. Δεν μιλάμε στου δρόμου, μιλάμε για μια παρουσίαση. Γιατί και στου δρόμου δεν είναι προκλητικό, μια χαρά είναι. Ναι, είναι και πω συνοδεύεται. Να σου πω κάτι, ρούλα μου. Άμα έχει ωραία πόδια και έχει ωραίο σώμα, το φορά το μήνυ. Άμα δεν έχει. Συγγνώμη, μια στιγμή καστική παρέμβαση. Μια στιγμή. Δεν είπα ότι το μήνυ κάνει λίγο βραδινό. Έλεγε λίγο το καλτσονάκι, κάνει λιγάκι. Βραδινό. Θα μπορούσα να φορούσα ένα μαύρο, ας πούμε. Ένα μαύρο, ναι. Λοιπόν, κλειώ, πάμε να δούμε για τον Κώστα. Δεν σχολιάζουμε γιατί είναι μοντέλο. Εντάξει, ξέρει να ντύνεται. Και βέβαια, ωραία ντύνεται και ο Κώστας. Όπως έχει... όσες φορές έχω έρθει εδώ και στην τηλεόραση, όσες φορές την έχω δει. Έχει βγει και βρώμα, βέβαια, ότι ο όρος στο συμβόλαιό μου ήταν. Δεν θα μου λέτε εσείς τα φορά, γιατί είναι μοντέλο και ξέρω καλύτερα από όλους. Οπότε δεν δέχομαι να σχολιάσω. Εμένα μου αρέσει που ο Κώστας ντύνεται πολύ αγορίστικα. Γιατί αυτή τη στιγμή εκεί έξω βλέπουμε πολλά αγόρια τα οποία ντύνονται λίγο υπερβολικά. Παρακάνουν style. Α κάνουν βέβαια. Ο καθένα σα κάνει φίλ. Ξεζιρούλα, εγώ είμαι πολύ τύπου freestyle. Μου αρέσει ο κόσμο να ντύνεται τρελά. Και όπω έλεγα εγώ πάντα, εγώ ποτέ δεν ντύνομαι με πάνω από 5.000 δραχμές, είναι όλο μου τον ντύσιμο. Πολύ καλό. Άσχετα αν φαίνεται εξωφρενικό αυτό. Ναι, είναι αλήθεια. Κάνει πολύ ωραίου συνδυασμού και φαίνεται. Είναι απλά πραγματάκια που κάνει και ξεχωρίζει τον ντύσιμο. Και ανακυκλώνει και τα πράγματά σου. Γιατί το είδε στο κολλιέ, το είδε στην εκπομπή στο In Fashion και το βλέπει και εγώ. Πριν από 10 χρόνια φορούσε το ίδιο κολλιέ. Βέβαια. Και είναι το αγαπημένο μου κολλιέ. Το λατρεύω. Και είναι πολύ και το φοράω ακόμα. Πάμε να δούμε τα πρόσωπα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πρόσωπα και να σχολιάσουμε. Είναι η Εύη Αδάμ εδώ, σε μια έξοδό τη. Η Εύη, η οποία έχει αδυνατήσει καταπληκτικά. Δηλαδή και μπράβο τη, έχει κάνει και δύο παιδιά, είναι ένα συγκλονιστικό. Mm-hmm. Εγώ την Εύη πάντα την έβρισκα, μ' αρέσει γιατί παίζει με τα ρούχα. Mm-hmm. Είναι eccentric και έχει ένα στυλ πάντα λίγο ροκ. Το οποίο τη πάει. Τη πάει και στο χαρακτήρα. Είναι τέτοιο στυλ η Εύη. Μου αρέσει πολύ. Πάμε στην επόμενη. Η Βίκη Καγιά. Καλά, η Βίκη ντύνεται καταπληκτικά. Ε. Έχει φοβερό στυλ πάντα. Συνδυάζει τα πράγματα. Έχει και μία φοβερή σιλικότητα στον ντύσιμό της που της πάει πολύ. Κοριτσίστικη σιλικότητα. Εδώ βλέπω ένα φόρεμα δαντέλα. Πρέπει να είναι από κάποια πασαρέλα αυτό. Είναι όχι, δικό είναι έξοδο της. Είναι δικό της. Συνήθως δεν φοράει πράγματα. Όχι, τόσο αποκαλυπτικά πολύ... έξω. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο και πολύ σεξι. Εκεί, αν δεν φορέσει Βίκη κάτι σεξι, ποιος θα το φορέσει βέβαια. Τα κορίτσια με ρόσα μου. Έμανα. Πάμε στο επόμενο. Τζούλια Ρόμπερτς. Τζούλια Ρόμπερτς. Η Τζούλια Ρόμπερτς, ναι, εδώ τη βλέπουμε. Συνήθως δίνεται πιο συντηρητικά και πιο έτσι μαύρα ή γκρι, μονόχρωμα. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ είναι πολύ πιο ωραίο. Είναι πολύ λαμπερό. Πολύ λαμπερό, ναι, έτσι πάει πολύ. Διάσημο έγινε το vintage που φόρεσε κάποτε και έκανε τη μόδα στα vintage. Mm-hmm, mm-hmm. Α, η αγάπη. Αγαπημένη αγάπη, συγκλονιστική. Είναι μια γυναίκα εκτός ότι είναι πολύ φίνα και γλυκύτατη και πολύ κυρία, εξαιρετική. Η αγάπη είχε ένα στυλ, έτσι, μια λίγο παιδικότητα στον ντύσιμό της που την κάνει να ξεχωρίζει. Είναι έτσι λίγο, ντύνεται έτσι παιδικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Παιδικά και θηλυκά πολύ. Είναι ένα μίξ. Μ' αρέσει. Έλλη Κοκκίνου στο επόμενο. Η Έλλη φοράει ένα τζιν και ένα t-shirt, αν βλέπω καλά. Είναι safe για έξοδο. Ναι, εντάξει, είναι μια χαρά. Ναι, είναι εντάξει. Ένα κλασικό στυλ το οποίο δεν μπορείς να παρεκτραβείς και πολύ με αυτό. Την Έλλη συμπαθώ πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ με αυτά που κατάφερε και έκανε με την καριέρα της. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ, ο οποίος είναι στην εξοχή. Κλασικό British dish για την εξοχή. Μάλλον πάει για κυνήγι, ποιος ξέρει, δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω ακριβώς. Ναι, κάτι τέτοιο. Νομίζω πήγε να παίξει κάτι πρόβατο. Κάτι πρόβατο. Σπασίες εδώ. Ναι. Εδώ είναι ο David Beckham με τα παιδιά. Καλά, ο David Beckham, εντάξει, λιποθυμάω. Σ' αρέσει, Εντατικά μου αρέσει. Όχι απλά μου αρέσει. Δηλαδή, παθαίνω πολλαπλά εγκεφαλικά. Για μένα είναι ένας συγκλονιστικός άντρας. Και είχα ξεχωρίσει όταν του κάνω το συμβόλαιο με τη Ρεάλ που πήγε. Κώστα, καλά το λέω ότι είναι με τη Ρεάλ. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Που πήγε ντυμένο στην press conference με ένα τζιν, ένα t-shirt και ξυπόλυτο. Και καθόταν σε μια πολυθρόνα και έδινε την press conference, την επίσημη, ξυπόλυτο. Mm-hmm. Έχει φοβερό στυλ. Έχουμε άλλο. Βικτόρια, έχουμε αρκετά. Θέλετε να πούμε κι άλλα ή θέλετε να δούμε. Η Βικτόρια Μπέκαμ. Και η Βικτόρια είναι καταπληκτική, απλά βρίσκω ότι είναι λίγο εξωπραγματικά αδύνατη. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το πόσο αδύνατη είναι. Θα προτιμούσα να έχει, εντάξει, 2 κιλά παραπάνω. Μάλιστα. Έλλη Μακφέρσον. Ναι, Έλλη Μακφέρσον, εντάξει, κλασική. Με το μπάλι, ναι. Οκ. Ναι. Okay. Ωραία. Ωραία. Κλειώ, εσύ τώρα με τις Ελληνίδες βρίσκεις αρκετές να είναι καλοντυμένες, έτσι. Και να μην ξοδεύουν πολλά λεφτά. Εντάξει, υπάρχει μία τάξη ανθρώπων που ξοδεύει πάρα πολλά λεφτά στον ντύσιμό τους και άλλες που δεν ξοδεύουν. Εγώ αυτό που τώρα τελευταία παρατηρώ λίγο στα νέα κορίτσια και εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ, μπορεί να ακουστεί συντηρητικό αυτό που λέω, είναι ότι γδύνονται πολύ.
Τα βγάζουν έξω. Αυτό δεν δίνονται, δεν δίνονται. Mm. Όχι, δεν μου αρέσει για το ρουζούλα αυτό. Ναι, να σου πω και εμένα δεν μου αρέσει, αλλά. Έχει πλάνε... γίνει πια, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Κλείω να πούμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια από τις επόμενες μέρες μαζί με τον Ηλία. Αλλά πριν όμως έχουμε ένα βίντεο. Που κάνεις κάνω τι... wakeboard. Α, κάνω wakeboard στη θάλασσα. Είναι κάτι σαν το snowboard. μόνο που γίνεται στη θάλασσα. Είναι ένα σανίδι παρόμοιο με το snowboard, αλλά σε τραβάει το σκάφος. Εδώ χθες οι συνθήκες δεν ήταν τόσο καλές. Είχε και ένα φοβερό νοτιά. Κρυώναμε πάρα πολύ. ναι, δεν ήταν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και μάλλον θα με δει ο κόσμος να πέφτω παρά να στέκομαι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Κλειό. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ έχεις κάνει τέτοιο. Καλημέρα. Θέλω να μάθω. Δεν μ' άρεσε το σκι, το λέω. Ούτε το θαλάσσιο. Το wakeboard είναι αλλά ούτε το σκι. Το wakeboard που είναι έχω δει, το extreme το κανάλι, μ' αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Να δούμε την Κλειό που έκανε χθες, ειδικά για εμάς. Για το όλε και μετά να έχουμε και την ειρήνη μας. Πάμε. Γεια σου, Ρούλα. Έχω έρθει στη Βάρκιζα για να κάνω wakeboard. Το wakeboard είναι ένα σανίδι, σαν το snowboard, μόνο που το κάνει στη θάλασσα και σε τραβάει ένα σκάφος. Δεν το ξέρω καλά, οπότε όσοι ξέρουν καλά wakeboard και κάνουν άλματα και όλα αυτά, μην γελάσουν μαζί μου. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό. Κάνει λίγο κρύο. Βέβαια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Οι άνθρωποι που είμαστε πορωμένοι με τα σπορ της θάλασσας, απλά μπαίνουμε στη θάλασσα και ό,τι γίνει. Εγώ θα μπω μέσα. Ο Άγγελος που είναι ο προπονητής μου θα με τραβάει. Η σχολή είναι του Στέλιου και του Στέφανου. Ο Άγγελος θα μου φωνάζει. Εγώ, επειδή θα είμαι πίσω από τη μηχανή, δεν θα ακούω τίποτα. Θα νομίζει εκείνος ότι ακούω. Δεν θα συνεννοούμαστε και πάρα πολύ καλά. Και όταν πέσω, θα μου τα πει από κοντά. Οπότε τότε θα τα καταλάβω και θα τα διορθώσω. Είναι η μεγάλη μου αγάπη, μετά τα αυτοκίνητα, είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη και προσπαθώ καθημερινά να πηγαίνω στη θάλασσα να κολυμπάω. Είναι κάτι που μου ηρεμεί, μου κάνει καλό, άλλοι μπορεί να πηγαίνουν στο ψυχίατρο, άλλοι μπορεί να παίρνουν χάπια. Εγώ θα έρθω στη θάλασσα, θα κολυμπήσω. Συνήθως, αν είναι χειμώνας και δεν είναι να βγω έξω γιατί κάνει κρύο, θα μπω μέσα και θα κολυμπήσω μία ώρα τουλάχιστον για γυμναστική και μετά θα βγω και θα πάω σπίτι μου. Αν είναι καλοκαίρι, θα μπαίνω και θα βγαίνω συνέχεια και θα κάτσω κάνω 5 ώρα, 6 ώρα τουλάχιστον.
διάφορη στην Ειρήνη. Ειρήνη, έλα μαζί μου, έλα λίγο να τα πούμε, να καθίσεις λίγο, να ξεκουραστείς. Όλα τα κομμάτια σου είναι επιτυχίες τελικά στη δουλειά. Ε? Πάνε πάρα πολύ καλά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Κώστας, ο οποίος είπε ότι έχει τα ωραιότερα μάτια. Ωραία. Τι να πω εγώ για τον Κώστα, δηλαδή. Τι να πει για τον Κώστα, να ζηλέψει κι ένα άλλο. Πουλάει τηλέφωνο και μου πείτε την ξαναστέλνω στην εκπομπή. Ωραία, λοιπόν, είμαι θαυμάστρια του Κώστα. Είσαι θαυμάστρια. Όπως όλες οι γυναίκες, νομίζω. Όχι, οι περισσότερες γυναίκες. Για πες μας, λοιπόν, οι περισσότερες γυναίκες τι λένε. Οι τραγουδίστριες και τραγουδίστριες. Για ποιο πράγμα. Για τον Κώστα, βρε Ειρήνη μου. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Κούκλος είναι. Τι να πούμε. Ευχαριστούμε. Ειρήνη, τι κάνεις, Ειρηνάκη μου, γλυκό. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ομορφαίνεις. Όσο πας και ομορφαίνεις, τι κάνεις. Είναι μυστικό. Κάνω ωραίο μακιγιάζ. Ναι, το μακιγιάζ. Έχω δει και χωρίς μακιγιάζ τι ωραίες ματάρες έχεις και τι ωραίο χαμόγελο. Ευχαριστώ. Μέσα στην κίνησή της, μέσα στην καρδιά της, στην ψυχή της είναι η μουσική της Ειρήνης μας. Αυτό είναι αλήθεια. Το αγαπώ από πολύ μικρή. Έτσι, ναι. Να πούμε για την αρχή μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θες να πούμε για την αρχή ναι, μας. Θέλω πες πάρα μας. Πολύ, γιατί να τα κάθε φορά να το ξέρω. Θέλω να το λέω. Πάμε να πούμε για την αρχή μας. Λοιπόν. Θυμάστε πως ήρθα. Με στο θετικό μου λέει ακόμα. Σωστό. Σεβασμός. Πώς ήρθες, κούκλα μου. Ήσουν όμορφη. Θυμάστε, γιατί εγώ θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι ότι σε υποχρέωσα να πεις άλλο τραγούδι από αυτό που είχες αποφασίσει ναι. να πεις και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όχι, καθόλου μου ζητάτε συγγνώμη. Ήτανε για καλό μου τελικά. Σίγουρα. Πολύ. Ποιο έχεις διαλέξει, Ειρήνη μου. Να εξηγήσουμε λοιπόν στον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί, αλλά που θέλει το Ειρηνάκι το γλυκό να το πούμε. Η Ειρήνη είχε έρθει σε ένα διαγωνισμό που κάναμε στο Μπράβο. Μπράβο. Ρούλα. Μπράβο, Ρούλα. Ποιο ήταν ο τίτλο. Μπράβο, είστε ο καλύτερο, οι καλύτεροι είστε τραγουδιστέ. Όχι, δεν είχε τίτλο. Το τίτλο σαν ένα fame story τέλο πάντων κάναμε. Ναι. Με καινούριου καλλιτέχνε. Ήταν στην Επιτροπή ο κ. Κατσαρός, η κυρία Σόκου. Ήταν πολύ σκληρό. Σαν το να ευκαιρία, ουσιαστικά όμω μετά από το κανονικό να ευκαιρία, μετά από 30 χρόνια νομίζω. Ναι. Έτσι, γιατί ήταν και ήδη κριτέ. Όπου τραγούδισα το Αλλάζει τη Τσαλιγοπούλου και μου έκανε πρόταση η Sony, η εταιρεία που είμαι από τότε. Και πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ζιώξος, ο κύριος Γιάννης Βλάμης, που είχατε μιλήσει κι εσείς. Και από τότε έχει γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα και συνεχίζει. Να τραγουδά. Και συνεχίζει. Και συνεχίζει, ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχες διαλέξει άλλο τραγούδι. Ποιο είχα ήταν? Διαλέξει το Γκάζι της Άννας Βύση. Ναι, να πεις. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Και... αλλά τελικά. Τη λέω, όχι, θα πεις το. Το Αλλάζει τη Τσαλιγοπούλου. Και το είπες τέλειο. Ναι. Και βγήκε πρώτος ο Πετρέλης. Ναι. Και δεύτερη εσύ. Ναι. Βλέπω τα παιδιά. Μια γάλα. Άντε κι εγώ. Άντε και εσύ τραγούδι. Τώρα σκεφτόμουν ποιος θα με πάρει εμένα τηλέφωνο τώρα. Τι εννοεί τηλέφωνο, σε κάνω τι. Το Larry King. Για να πάω να δω συνέντευξη. Όχι να δω συνέντευξη. Τι. Να παρουσιάζω μαζί με το Larry King. Α, καλά. Έχεις κάνει πολλές αλλαγές σου από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να τραγουδάς. Και αλλαγές πάνω σου και αλλαγές σε σένα και δούλεψες πολύ, Ειρηνάκη, Δεν κουράστηκα καθόλου για αυτά τα πράγματα που έχω κάνει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά έχω κάνει μια πολύ καλή αρχή. Να. Και γιατί είμαι σε μια πολύ καλή εταιρεία, έχω σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου, όπως είναι ο Γιάννης Λάμης, ο παραγωγός μου, η εταιρεία μου, όλοι αυτοί. Και είμαι τυχερή επίσης που μου γράφουν πολύ καλά τραγούδια πολύ και μου τραγούδια. Εμπιστεύονται τραγούδια. Θα διαλέξεις εσύ τα τραγούδια που θα πεις. Εγώ όπως είναι τον παραγωγό μου. Με τον κύριο Δουλάμ. Ναι. Αλλά και τραγούδια που γράφουν ειδικά για μένα. Γιατί έχει πολύ ωραία χρειά φωνή. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Είναι πολύ χαρούμενη. Και, είναι και είσαι και πολύ χαρούμενη. Είσαι καλά προσωπικά. Καλά. Δεν κρύβεις τη σχέση σου. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί. Συγγνώμη, δεν είναι κακό αυτό. Γιατί ο φίλος μου και ο πολύ όμορφος μου το λέει. Δεν είναι κακό. Εντάξει, δεν θα ασχοληθούμε όμως με αυτό. Είσαι καλά. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Είμαι πολύ καλά. Δεν παίζει ρόλο σε μια τραγουδίστρια αν προσωπικά είναι ερωτευμένη. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σαφώς. Και δίνει το καλύτερό της σε αυτό. Οποιοδήποτε. Αλλά ειδικά στο τραγούδι εκφραζόμαστε, μας εκφράζει πιο πολύ. Δηλαδή, όταν είμαστε ερωτευμένοι, βγάζουμε ψυχή. Αυτό, ναι, είμαστε, φαίνεται στο πρόσωπό μας. Άμα είναι και αυτός κάτω, πώς νιώθεις. Άσχημα. Γιατί. Στην αρχή άσχημα. Νιώθω, δεν ξέρω τι κάνω. Αμήχανα. Αμήχανα. Αλλά μετά το συνηθίζεις, Μετά, ναι. Έχει αυτός ωραία μάτια και έχετε το ίδιο χρώμα ματιών. Λοιπόν, Ειρήνη μου, με τις επιτυχίες και τα ωραία τραγούδια. Πάμε στα παιδιά που είναι μαζί με το Χάρη το Βορκά. Ναι. Έχουμε βρει τους τυχερούς, ποιο είναι το link. Το είδες το παιχνίδι. Τελικά πιανού είναι το σπίτι, να βρω εγώ. Να πω ποιο είναι. Να πει η Μερκούρη πιανού είναι, για πες. Τι θα κερδίσω όμως. Θα κερδίσεις, τι θα κερδίσεις. Ένα φιλί από το Φραγκολιά. Δύο. Ένα φιλάκι. Είναι το σπίτι της Σίνας Λαζοπούλου. Λες εσύ ότι είναι της Σίνας. Είναι της Σίνας Λαζοπούλου.
Είναι το, να, το σπίτι της Ίνας. Ίνα, είναι το σπίτι σου. Ίνα. Υπάρχει μια μικρή παρανόηση βέβαια, αν και φαίνεται ότι είναι Ίνα, είναι το τελευταίο μου εξώφυλλο εμένα στην Κοσμοπόλιταν. Πίσω, αντιγορχολικό. Είχαμε και τους τυχερούς εδώ πέρα, κάπου το έχουμε στο πιάνο, Κώστα. Στο πιάνο, τρέξει στο πιάνο. Παιδιά, το βρήκανε το σπίτι περισσότερο. Επιτυχία. Το βρήκανε περισσότερο. Έχει γίνει κλήρωση. Πάμε σε διαφημίσεις και να δώσουμε, να σας ευχαριστήσουμε όλους εκεί όσους είστε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να πούμε ότι θα έρθουμε στο μαγαζί, κύριε Τάση, μην ανησυχείτε. Θα έρθουμε, θα έρθουμε. Ινάκη, καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε. Έγινε, φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά μου. Καλημέρα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, κλήρωση κάνουμε. Λοιπόν, από το 1 έως, το μας πήρε η Ρήνη. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 124. Το 33. Το 33. Είναι αγαπημένος ο αριθμός, Ειρήνη. 33 δουλεύεις πουθενά τώρα. Θα είμαι στην πύλη Αξιού, ανοίγουμε 26 Μαΐου. Ο Γιώργος Χαλκαίος, εγώ, η Ελεάνα και ο Σάρβελ, ένα νέο παιδί που έχουμε εδώ τώρα. Σε λίγο. Θα είναι εδώ μαζί μας. Νικήτρια, έχουμε την κυρία τώρα, δεσποινής δεν γνωρίζω, Αλεξάνδρα Καραμπίνα. Η κυρία Αλεξάνδρα, λοιπόν, Καραμπίνα, είναι τυχερή που κερδίζει τα δύο ρολόγια, αντρικό και γυναικείο. Μάλιστα. Πάνω από 800 ευρώ. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, Σαρμπέλ ή Σάρβελ. Σαρμπέλ. Σάρβελ το ίδιο είναι, έτσι. Ένα πολύ ωραίο παιδί και ωραία φωνή. Και ωραία φωνή. Θα το γνωρίσουμε σε λίγο, μετά από 3 λεπτά. Μακριά δεν μπορώ. Φέρε τα αστέρια στα δυο μου χέρια. Όσο γυρνάει η γη, ας τη χαρά σου να βγει. Να μας ενώσει πριν ξημερώσει. Στο κύμα νησί, στο όνειρο μια ζεστή αγκαλιά. Αγάπη μου εσύ, για πάντα μαζί, εδώ να